10 λεπτά κήρυγμα. 1, 5, 10 περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανοτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κρανές τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μα για τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χάρτζι λίγη που έχω ούτε για τσίλες φτάνει. Το πόσες τσίλες όμως δεν λέω γιατί δεν κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέικς δημητριακά, μόδα ντε μοντέ. Διημερή αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο σφύριγμα είναι των γονέων. 10 λεπτά κήρυγμα. Κατάλαβες, Νίκο. Φεύγω, καλέ. Κάτσε, ρε, και κοίτα να σε δούμε λιγάκι. Πού πας έτσι ξαφνικά? Παιδί μου, πρέπει να πάω στα παιδιά. Μένουν μόνα τους. Δεν μπορούν να μένουν χωρίς επίβλεψη. Ναι, Κικίτσα, ο Λεωνίδας φρέξει κατοίκους. Μην πας και το κάνεις ρόμπα το παιδί. Όχι, καλέ, εγώ να το κάνω ρόμπα. Εγώ απλώς θα πάω να του ευχηθώ τα καλωρίζικα. Του φτιάξα μάλιστα και μια τούρτα, αλλά εσείς με καθυστερείτε. Το σιώθει, τελειώσει του. Γιατί εμείς σε φωνάξαμε, εσύ. Α, εγώ ήρθα. Γιατί. Α, ναι, ναι, ναι. Πέρασα καλά που μου το θύμισες. Πέρασα καλά να σας φέρω δύο κομμάτια τούρτα που περίσσεψε. Α, έτσι, γιατί δεν το λες τόση ώρα. Γιατί η γυναίκα σου με πίεσε την μπάρλα, συνέχεια. Εγώ, εσύ μου μιλάς τόση ώρα για τη θεία Σούλα. Εφή, είσαι καλά. Ναι, παιδιά, εντάξει, τώρα, εν πάση περιπτώσει, φέρασε εδώ τα δύο κομμάτια και μετά ξαναξεχάσει πάλι. Με τα παιδιά διακριτικά. Όχι τώρα που σε χάνουμε, σε βρίσκουμε στο σπίτι του Λεωνίδα. Παιδιά, έχω το λόγο μου που πηγαίνω στο σπίτι του Λεωνίδα. Κρατάτε μυστικό. Εγώ σίγουρα, τώρα για αυτή δεν ξέρω. Σα δεν τρέπεσαι, βρε. Α, όχι, όχι. Εσένα σου ξεφεύγουν, επειδή. Α, παιδιά, έχω σοβαρότατες υπόνοιες ότι ο Λεωνίδας δεν μένει με τον Τέλ και τον Αργύρη. Οχ. Και πού μένει? Με τη Μαριλένα, παιδί μου. Αλλά εγώ από τη μεριά του σογιού μας έδωσα υπόσχεση στη μάνα της Μαριλένας ότι αυτό δεν θα το επιτρέψω. Μπράβο, ρε Κικίτσα. Μ' αρέσει που δίνεις υποσχέσεις χωρίς να μας ρωτάς. Ποιος να ρωτά, καλέ, εσένα να ρωτήσω. Δεν είμαστε καλά. Καλέ, εγώ μιλάω για το σόι του Λεωνίδα, όχι για το δικό σου σόι. Το πιάσα το υπονοούμενο. Ένα σου λέω. Κανόνισε να πέσει την ανάγκη μου και θα δει. Έλα, έλα, είσαι... ρε, Βιβί. Για το μάθω τώρα. Και εσύ τώρα έτοιμη να αρπαχτείς. Κάτσε, ρε, πουλάκι. Και ψέει, ρε, συγγνώμη. Η Βιβί τώρα έχει το Λεωνίδα σαν παιδί της. Είναι τώρα να της λες τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Πες μου, τι υποσχεθήκατε στη μάνα της Μαριλένας? Παιδί μου, με πήρε η μάνα της Μαριλένας τηλέφωνο. Έντρομη. Έντρομη. Κατάλαβε ότι είχε ακούσει ότι τα παιδιά πρόκειται να συζήσουν. Α, το παγάσα. Δηλαδή και εμάς μας κοροϊδεύει. Σας κοροϊδεύει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ απέσπασα την υπόσχεση του Λεωνίδα ότι δεν θα μείνει μαζί με τη Μαριλένα. Ωραία. Αφού το λέω, πού είναι το πρόβλημα? Παιδί μου. Πείθεται έτσι εύκολα ένας νέος. Εσύ δεν το έκανες. Αποκλείεται, στο λέω εγώ. Έλα, ρε, βέβαια, αποκλείεται. Πώς αποκλείεται, δηλαδή, εσύ τι πεπιέσαι τώρα? Ναι, μωρέ. Ενώ θα μπορούσες να μένεις κάθε βράδυ με μία κοπέλα, δεν θα το έκανες και θα το έχεις υποσχεθεί στη γιαγιά σου. Παιδιά, φεύγω γιατί δεν μπορώ, θα αρχίσετε το καυγά και δεν αντέχω. Δύο κομμάτια, την τούρτα. Α, ναι, καλά λες. Ναι, παιδιά, δοκιμάστε την τούρτα. Είναι εξαιρετική. Είναι υπέροχη, ε. Περιμένω την κριτική σας. Γεια σας. Α, παιδιά, θα σας φέρω νέα. Γεια σου, βρήκα μου. Όχι, ε. Τουλάχιστον θα κρατήσει το στόμα της κλειστό ή θα μας καρφώσει? Α, δεν νομίζω. Τουλάχιστον στείλει την υπόσχεση και την έχει δώσει. Ναι, σου έδωσε την υπόσχεση, αλλά μας έριξε και χιλόπιτα. Και τώρα άντε να βρούμε εμείς τελικά να κάνει τη μάνα της Ελένης. Ο Τζίμις. Όχι, αποκλείεται ο Τζίμις, ε. Ο Τζίμις. Καλά, έχει φοβερή ιδέα όμως, ε. Φοβερή ιδέα. Απορώ τι έχεις μες στο κεφάλι σου. Σου δώσω μια ρωτιά να σου πω εγώ. Μήπως να ψάχναμε κάτι λίγο πιο θηλυκό? Κάτσε να δω πού πήγα και ποιους είδα τις τελευταίες δύο μέρες. Ξέρουμε τι μάνα μας κάνει. Από το καλό στο καλύτερο. Άμα πούμε στη μάνα σου να κάνει κάτι τέτοιο, θα μας ακούσει όλο το λεκανοπέδιο. Ε, τι να σου κάνω, είπα και εγώ να πω κάτι. Κι άπασε καμία ιδέα. Εσύ πού πήγες, ποιους είδες? Πού πήγα? Πήγα στην καφετέρια, πήγα στα μπιλιάρδα, πήγα στο κλαμπ στο Χαστούκι. Χάλι. Και στον πατέρα μου. Τώρα τον πατέρα σου γιατί μου το λες, μας κάνει? Εσύ γιατί μου λες τη μάνα σου και εγώ να μην πω τον πατέρα μου? Ο πατέρας μου! Ο πατέρας μου! Τι έπαθε ο πατέρας σου? Είναι πακέτο με τη Βιβί. Ναι ρε τη Βιβί! Πότε το σκεφτήκαμε? Αλλά κάτσε, αυτή θα δεχτεί όμως. Τι αντιλήψεις έχει, ξέρουμε? Αγόρι μου, το παν είναι το ψήσιμο. Δεν είναι θέμα αντιλήψεων. Και αν εγώ ξέρω να ψήνω κάτι, αυτό είναι η Βιβί. Λοιπόν, τη βρήκαμε τη λύση. Εσύ πάρ' τα ρούχα. Άστο φέρμουα. Πάρ' τα ρούχα και πήγαινε στο σπίτι και εγώ θα πάω στο μαγάζι του πατέρα μου να ψήσω. Και πού να πάω τώρα εγώ, στο Διάρη ή στην Καρσονιέρα? Γιατί άμα δεν είναι εκεί η Μαριλένα, πώς να πάω στην Καρσονιέρα? Στο Διάρη θα πας βέβαια. Είναι δυνατόν να πας τα ρούχα στην Καρσονιέρα και να τα δει η μάνα της Μαριλένας? Έλα λίγο σκέψου. Αργύρη, τελικά πού κοιμάσαι εσύ και πού ο Τέλης? Αργύρη, σε σένα μιλάω, δεν ακούς? Ρε, πώς είσαι, σε σένα μιλάμε. Τι κάνεις, παιδάκι μου, τρελή, είσαι, μου χάλασε το σκορ. Δεν
μου λες, έτσι κάνει και Λεωνίδης στο τραπέζι. Χειρότερα, γάλη, πολύ χειρότερα. Α, μου φαίνεται ότι αυτό το μαραφέτη θα μείνει εδώ. Δεν σου φαίνεται, εδώ θα μείνει. Να σου πω τελικά τι αποφασίσατε, πού θα κοιμηθεί ο Τέλης. Όπου να είναι, ρε παιδάκι μου, τώρα τι σε νοιάζει αυτό. Ρε παιδί μου, θέλω να βάλω τις κούκλες μου και το νυχτικό μου δίπλα του. Τις ποιες, πες να τα κουμπώ με κουκλέ. Να σου πω, αναμνηστικές είναι από τα παιδικά μου χρόνια, εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, έλα, βάλτε όπου θες τώρα, γεια σου. Τι έγινε, ρε παιδιά, περιμένετε κανέναν. Ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου, άνοιξες μια σκησέ όρθια τώρα. Οκ. Ναι, καλώς στην κυρία Κικίτσα, τη γιαγιά του Λεωνίδα. Τι κάνετε, κυρία Κικίτσα μου? Καλά είμαι, παιδί μου, θα με αφήσει να μπω στο σπίτι του εγγονού μου? Όχι, γιατί ο Λεωνίδας δεν είναι εδώ, κυρία Κικίτσα. Δεν πειράζει, αν δεν είναι εδώ, θα μείνω, τον περιμένω. Μπα, είναι και η Μαριλένα εδώ. Πού να ήμουν εγώ? Ξέρω εγώ, στο σπίτι σου. Άμπα, ήρθαμε τώρα επίσκεψη με την Ελένη. Α, μάλιστα, επίσκεψη με την Ελένη. Ποιο καπνίζει εδώ μέσα? Καπνίζετε? Όχι εμείς. Ποιος καπνίζει? Είχαμε φωνάξει χθες κάτι παιδιά γιατί κάναμε ένα αυτό πάρτι εδώ και έχουν μείνει. Ναι, και από χθες έχει μείνει αυτή η μυρωδιά, η ντουμάνια. Αφού τους λέω, ανοίξτε τα παράθυρα να φύγουν, τα ντουμάνια δεν τα ανοίγουνε. Στις κοπέλες το λες, παιδί μου, αυτές ήρθαν για επίσκεψη, είπανε. Αυτές είναι γυναικείες δουλειές, δεν ξέρω. Έτσι σου πει η μάνα σου, Πού είναι ο Λεωνίδας και ο Τέλης? Έχουν πάει μια βόλτα, θα γυρίσουνε. Μάλιστα, θα γυρίσουν. Καλά, τι κούκλες αυτές εδώ πέρα? Αυτές οι κούκλες είναι δικές μου. Τις έφερα δώρο στον Τέλη μου. Αυτές βρήκες να φέρεις δώρο, παιδί μου, στον Τέλη? Μάλιστα, αφού αυτές βρήκα εύκαιρες, κυρία Κικίτσα. Μάλιστα, αυτές βρήκες εύκαιρες. Να πέρατε, παιδιά. Πολύ ωραία το έχετε συγχειρισμένο. Μπράβο σε. Τι είναι αυτό, καλέ? Αυτό. Ποιος από τους τρεις το φοράει αυτό? Εγώ το φοράω, κυρία Κικίτσα. Ή μάλλον όχι, είναι παλιό και το φέρα και ξεσκόνω πάνω. Είναι παλιό, ναι. Και το φέρεις, ναι. Γι' αυτό δεν έχετε καθόλου σκόνη εδώ. Μπράβο, μπράβο, παιδιά, τα έχετε όλα πολύ συγχειρισμένα. Είμαστε πολύ τακτικοί, έχουμε βάλει και κανόνες. Δεν πετάμε πράγματα από εδώ και από εκεί. Ελπίζω να μην τα βάζετε όλα όμως έτσι στα συρτάρια, το ένα πάνω απ' άλλο. Απ' έξω μπέλα μπέλα και από μέσα κατσί. Κάτι. Ποιος έβαλε εκεί μέσα τα τσιγάρα, μη γίνει της... Χαμός. Χαμός, μη γίνει χαμός εδώ μέσα. Χαμός, Αργύριε, χαμός. Να προσέχεις άλλη φορά ποιον βάζεις εδώ μέσα. Ναι, ναι. Να προσέχετε εσείς πολύ καλά τους φίλους σας. Άντε, τα παλιοτσιγάρα σας. Άντε, ορίστε. Σας έφερα μια τούρτα εκεί πέρα για τα καλωρίζικα. Α, μας φέρατε τούρτα, κυρία Κικίτσα, είστε πάρα πολύ καλοί. Ναι, πολύ καλή είμαι. Βέβαια, μετά το τσιγάρο πάει λίγο γλυκό. Έτσι, έτσι. Άντε. Λοιπόν. Φεύγω εγώ τώρα. Να πείτε στον Λεωνίδα, παρακαλώ, ότι πέρασα. Να του πείτε να προσέχει τους φίλους που έχει και να του πείτε να προσέχει την υγεία του. Έτσι, και εσείς να προσέχετε την υγεία σας. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Κίτσα. Μα καλά, τι τσιγάρο νόμιζε ότι καπνίζουμε και μας έφερε γλυκό. Εντάξει, δεν είναι και το θέμα μας όμως. Τα κουκλάκια και το νυχτικό που άφησες εκεί και τα βρήκε η Κικίτσα. Τώρα πάρ' τον Λεωνίδα τηλέφωνο για να μην πει άλλα, Να προσέχεις, ρε. Να μην το εκθέσεις το κορίτσι. Να είσαι διακριτική. Έλα, μωρό μου. Τι είναι? Ναι, ναι. Ναι, ναι, θα έρθω εγώ μετά να κάνουμε στους ζουνιές εκεί τρελές. Ναι, εντάξει. Ναι, μωρό μου, έλα. Έλα, πρέπει να σε κλείσω τώρα, ναι. Κατέβασε ξανά, στο διάλογο από εδώ. Τι έλεγες, ρε πατέρα? Να μην εκθέσεις το κορίτσι, αυτό έλεγε. Σε ποιον άντρα εκθέσω, ρε πατέρα? Σε όλο τον κόσμο. Πατέρα, δεν παίζουμε σε διάρτη. Ένα διάρρη νίκησα εκεί πέρα να μείνουμε, να μην σας έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Ρε παιδί μου, ο πατέρας σου εννοεί τους γνωστούς σας. Ωχ, τον Τέλη, δεν το σκέφτηκα τον Τέλη. Λες να με κακοχαρακτηρίσει που θα μένω με τη Μαριλένα. Μην ακοτραϊδίες, εξυπνάδες τώρα, ξαφνικά. Δεν νοούμε βέβαια τον Τέλη. Α, δεν εννοείς τον Τέλη. Ποιον εννοείς τον Αργύρη? Τι καχάρε. Ενώ τη μάνα σου, τη μάνα της, τη γιαγιά σου. Όλους αυτούς εννοώ. Όλοι αυτοί, πατέρα, μας έχουν φάει στη μάπα 3 χρόνια τώρα. Έχουν δει Σόδομα και Γόμορα. Και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. Δεν είναι δικιά τους δουλειά τι κάνω εγώ με τη Μαριλένα. Βέβαια, ρε παιδί μου, δεν είναι δική τους δουλειά. Αλλά το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή η Κικίτσα είναι στο σπίτι σου και σας φτιάχνει υλικό. Το ξέρω. Αυτό το ξέρω. Πατέρα, πελάτης είναι αυτός εκεί ή κλέβει ζαντολάστιχα? Άρε, σαν κλαμάρα, κλέβει ζαντολάστιχα. Πελάτης είναι. Μισό λεπτάκι, ναι. Πάω και μην κουνήσεις από εδώ, θα ξαναγυρίσω. Πού να βρω καλύτερα? Μην του δώσεις το αυτοκίνητο που έχεις για μένα. Βιβί, γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τι έγινε, καλά, έπαθες τίποτα? Έχω πρόβλημα. Η μάνα της Μαριλένας δεν την αφήνει να μείνει μόνη της στην κασονιέρα γιατί φοβάται θα πάω να μείνω κι εγώ μαζί. Και τι να κάνω εγώ τώρα, Λεωνίδα? Κοίτα να δεις τι σκεφτήκαμε. Αν η Μαριλένα μείνει με την Ελένη, τότε η μάνα της δεν θα έχει πρόβλημα γιατί δεν μπορεί να μείνουν 3 άτομα μέσα σε μια κασονιέρα. Ωραία, να συγκατοικήσει τότε με την Ελένη. Δεν γίνεται.
Η Ελένη έχει οικονομικό πρόβλημα και δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι, κατάλαβες. Και αναγκαστικά θα μείνει με τους δικούς της. Αχ, κρίμα. Και δεν μου λες, τι θα κάνει τώρα η Μαριλένα, θα βρει άλλη συγκάτοικο. Το σκεφτήκαμε κι αυτό. Αλλά τώρα είναι μπέρδεμα. Να βάλει αγγελία και αν δεν βρίσκει συγκάτοικο, πώς την εμπιστεύεσαι μετά, ξένον άνθρωπο. Το μόνο θέμα είναι αν πούμε ότι η Μαριλένα όντως θα μείνει με την Ελένη. Έτσι, διαδικαστικό ψέμα. Όχι, ρε παιδί μου, και αν το ελέγξει η μάνα της. Πώς να το ελέγξει. Ξέρω εγώ. Αν πάρει τηλέφωνο τη μάνα της Ελένης, ας πούμε. Γιατί εγώ, αν ήμουν στη θέση της, έτσι θα έκανα. Για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, να ξέρω με ποιον μένει το παιδί μου. Όχι, ρε γάμο, αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Κοίτα να δεις πρόβλημα, ρε γάμο. Πω, ρε παιδί μου. Τώρα τι θα κάνουμε. Εντάξει. Αν η Ελένη βάλει τη μάνα της να πάρει πρώτα τηλέφωνο τη μάνα της Μαριλένας. Άντε, ρε. Άντε από εκεί. Και πώς θα πείσετε τη μάνα της Ελένης να πάρει και να πει ψέματα. Δεν γίνεται, λες, ρε, βέβαια. Ακόμα και αν βρούμε μια φίλη έτσι, ας πούμε, που να μας αγαπάει πολύ και να μην έχει περιορισμένες αντιλήψεις, ρε παιδί μου, να έχει ευρύτητα πνεύματος. Ας πούμε, να μην θεωρεί απαγορευμένη τη συγκατοίκηση άντρα-γυναίκας πριν το γάμο, ας πούμε. Πώς κάνατε εσύ με τον μπαμπά. Ξέρω εγώ, ξέρετε καμία που να δέχεται. Όχι, ρε γάμο, το δεν ξέρω καμία. Ξέρεις εσύ καμία. Εγώ. Πού να ξέρω εγώ, ρε Λεωνίδα. Δεν το πιστεύω. Τόση ώρα. Μου προτείνεις να πάρω εγώ τηλέφωνο. Αυτό μου προτείνεις, Λεωνίδα. Βιβί μου, να σε φιλήσω. Τι ήταν αυτό που μου πες, μου βρήκες τη λύση από το πουθενά. Βιβί μου, φοβερό, δεν θα το σκεφτόμουν εγώ ποτέ όμως. Δηλαδή να πίστευτες η γυναίκα, είσαι καταπληκτικό. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα στα πω όλα από το τηλέφωνο. Λεωνίδα, δεν κατάλαβες καλά τις προθέσεις μου. Βιβί, θα γίνεις εξαιρετική μάνα, μα κάνεις δικό σου παιδί. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο κοντά είσαι στα παιδιά, ρε παιδί. Αχ, ναι, μωρέ. Έτσι νομίζω κι εγώ ότι θα γίνω εξαιρετική μάνα, αλλά πώς να το κάνω το παιδί, ρε Λεωνιδάκο. Μόνη μου! Γίνεται! Δεν γίνεται! Τι έγινε? Πολύ μπυρμπύρι σας βλέπω απ' έξω. Τι λέγατε? Λέγαμε τα προσωπικά μας. Α. Πούλησες αυτοκίνητο. Και τι προσωπικά έχεις εσύ, ρε Μετιδί? Τίποτα, μωρέ. Μου έλεγε πόσο ενθουσιασμένος είναι με το καινούριο του διαμέρισμα. Και εσύ τι του λέγες? Πόσο χαίρομαι. Και του έλεγα πόσο θα ήθελα να του μοιάσει το παιδί μου. Αν έκανα. Ναι, ρε πατερά, βάλε μπροστά να μου κάνεις ένα αδερφάκι να γουστάρω κι εγώ και θα το κρατάω κι εγώ καμιά φορά. Κατάλαβα. Εσύ τον έψινες, γιατί εγώ νομίζω ότι σε έψινε αυτός για κάτι. Εγώ! Στορκίζομαι! Ρε Λεωνίδα, είπα εγώ τίποτα παραπάνω από αυτά που του λέω τώρα? Όχι, όχι. Η Βιβί τώρα το ανέφερε το θέμα πρώτη φορά. Αλλά ούτως ή άλλως, εντάξει, έχει δίκιο η γυναίκα. Βιβί, εγώ φεύγω τώρα, όπως είπαμε. Εντάξει. Και εσύ, ρε πατέρα, βάλε μπροστά να κάνεις ένα αδερφάκι και θα, λέω, θα το κρατάω εγώ καμιά διαφορά. Πρόσχεση, μην κάνεις κανένα παιδάκι, όπως θα έχετε κάνει κουλουβάχατα με τη Μαριλένα, κι άσε με μένα. Άντε πάλι, με τον Τέλη και τον Αργύρι θα μένω. Η Κικίτσα όμως άλλα λέει. Και εσύ ποιον θα πιστέψεις, την Κικίτσα ή τον άρχοντα της ειλικρίνειας? Βρε, στο διάλογο εδώ, άρχοντα της ειλικρίνειας. Κοίτα την καλέ, τρώει ατάραχη. Τι να κάνω, ρε μαμά, μου τρώω ταραγμένη, μου κάνεις στο στομάχι. Παιδί μου, σου μιλάω τόση ώρα και δεν δίνεις καμία σημασία. Δίνω, δίνω. Έλα, λέγε. Και φάει λίγη σαλάτα. Τρώσει, ναι, για παστίτσιο εκεί πέρα στον πόνις και μετά λες, αχ, πονάει το στομάχι μου. Φάει λίγη σαλάτα, βρε, αγάπη μου. Αγάπη στο πίτι. Στην κόμμα συνήθως και δεν την τρως, την αφήνεις μες στο πιάτο. Πες μου, βρε κορίτσι μου, τι δουλειά είχε η νυχτικιά και οι κούκλες στο δωμάτιο του παιδιού? Τι να σου πω, ρε μαμά, τι να σου πω. Σου είπανε τα παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. Το νυχτικό ήταν καινούριο. Δεν έκανε για ξεσκόνο πανό. Λίγα πλουζάκια έχει χαλάσει ο Λεωνίδας γιατί η στάμπα κάει και στο σίδερο. Εγώ πρόσεξα καλά. Η στάμπα ήταν μια χαρά, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, όλα τα είδες πια εσύ μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Ναι, αγάπη μου, εγώ είμαι πάρα πολύ παρατηρητική και τα βλέπω όλα. Δεν μου ξεφεύγει τίποτα, άμα θες να ξέρεις. Ωραία, είδες τα διακοσμητικά τα κουκλάκια και το νυχτικό. Ναι. Δεν μου λέει εμένα τίποτα αυτό. Εμένα μου λέει πάρα πολλά. Ότι στο σπίτι αυτό μένει ο Λεωνίδας με τη Μαριλένα, ενώ στο άλλο σπίτι μένει ο Τέλης, ο Αργύρης και η Ελένη. Πες μου, ρε μαμά, πες μου. Είδες ή δεν είδες τα πράγματα του Λεωνίδα στο σπίτι? Αυτό δεν μπορώ να το δω. Δεν μπορώ να τα βλέπω όλα. Γι' αυτό σου λέω. Ρε αγαπούλα μου γλυκιά, κάνε μου τη χάρη. Πετάξου δήθεν ότι πας να βοηθήσεις εκεί. Εργένειδες είναι, χρειάζονται μια βοήθεια. Εγώ τον πιστεύω τον Λεωνίδα. Και δεν μπορώ να αρχίσω τώρα τις εφόδους. Δεν θα ξαναπατήσει ποτέ το πόδι του εδώ πέρα. Τουλάχιστον τώρα έρχεται που και που. Παιδί μου, τι λες? Στο σπίτι του παιδιού σου δεν μπορείς να πας. Έφοδα το λες εσύ να πεταχτείς στο σπίτι του παιδιού σου να βοηθήσεις. Καλά, ρε μαμά, εντάξει, θα μιλήσω μαζί τους. Μπορώ να πάω έτσι απροειδοποίητα. Δεν μπορείς απροειδοποίητα. Α, θα τους ειδοποιήσεις κιόλας. Αγάπη μου, είσαι και δικηγόρος. Είσαι ανόητη, δεν σου κόβει. Θα κρύψουν όλα τα πιστήρια. Έφοδο δηλαδή μου ζητάς να κάνω. Αποκλείεται. Πολύ ωραία. Θα πάρω τηλέφωνο τη μάνα της Μαριλένας. Αυτή θα δεχτεί, είμαι σίγουρη, γιατί είναι πολύ πιο έξυπνη από σένα. Η μάνα της Μαριλένας να κάνει κουμάντο στο σπίτι της Μαριλένας. Στο σπίτι του Λεωνίδα δεν έχει κανένα δικαίωμα. Τι σου λέω τόση ώρα, βρε αγάπη μου. Τι σου λέω τόση ώρα. Ότι αυτό το σπίτι είναι και της Μαριλένας.
κάνεις έτσι. Άμα ήταν εδώ η μάνα μου. Εντάξει, μωράκι μου, συγγνώμη, έκανα μια μαλακία. Μην με παίρνεις αυτά τα μούτρα. Τι έκανες με τη Βιβέ? Εντάξει, την έψησα μια χαρά και τώρα πρέπει να δούμε πότε θα έρθει εδώ να πάρει τηλέφωνο τη μάνα σου. Γιατί από την έκθεση δεν μπορείτε? Αφού είναι συνέχεια ο Νάσος εκεί. Ναι, αλλά ο Νάσος κάποια στιγμή φεύγει από εκεί. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι ο πατέρας μου και πότε δεν θα είναι, ρε μωρό μου. Τόσο πρόβλημα είναι να έρθει η Βιβέ εδώ. Όχι, βρε αγάπη μου, αλλά βιάζομαι. Κάθε φορά που πάω σπίτι μου, η μαμά μου λέει που είναι τα κλειδιά. Και εγώ τη λέω ότι ξεχνά συνέχεια να τα βγάλω. Αλλά σου πότε θα το λέω αυτό. Εντάξει, μωρό μου, πίστε ότι τελικά θα μείνει μαζί με την Ελένη, ότι έχει πολύ ευχάριστα νέα και ότι θα μείνετε εδώ. Και το κρεβάτι της Ελένης που θα το βάλω? Θα λέμε στην αρχή ότι κοιμάστε μαζί και κόλλησες τώρα. Θα βρω μια λύση. Πρέπει όμως να της πεις ότι αυτές τις μέρες μετακομίζει η Ελένη εδώ, φαίνεται τα πράγματά της κτλ. Οπότε δεν είναι δυνατόν να δώσει κλειδί σε κανένα γιατί θα μένει κι άλλη κοπέλα στο σπίτι, κατάλαβες? Ναι, αλλά δεν νομίζω να το φάει, βρε αγάπη μου. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα άμα προσπαθήσουμε μια φορά, μωρό μου. Καλά, θα δω εγώ πώς θα την ψήσω. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτές τις νέες μανάδες, παιδί μου. Τι εύπιστες είναι. Πώς τις κοροϊδεύουν έτσι τα παιδιά τους και το ανέχονται? Ποιες κοροϊδεύουν τα παιδιά τους? Τη Βίλη, λέει, παιδί μου, τη μάνα της Μαριλένας. Την έπεισε η μικρή ότι δεν πρέπει να της δώσει κλειδιά γιατί συγκατοικεί, λέει, με την Ελένη και δεν είναι σωστό. Και γιατί σου φαίνεται περίεργο? Για τον ίδιο λόγο δεν έχει κυμπέρει τα κλειδιά του Λεωνίδη. Καλά, κοίτα παράδειγμα που μου έδωσε. Βρε, γιατί είναι καλύτερη η Μέρη. Δεν καταλαβαίνω ότι και μόνη η ύπαρξη των κλειδιών, κατάλαβες, μπορεί να τους εμποδίσει από το να κάνουν ό,τι τρέλα τους έρθει στο κεφάλι. Και σαν την τρέλα θα τους έρθει στο κεφάλι? Αχ, μωρέ, θέλεις ανάλυση, βρε Νάσο, και εσύ. Τι να κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, εγώ και η κορίτσια? Ναι. Και κολώνουν δηλαδή να βάλουν το κλειδί πίσω από την πόρτα για να μην μπορεί να ανοίξει κανένας και να κάνουν με αυτά μέσα ό,τι θέλουν. Ό,τι γουστάρουν. Ποιος θα τους εμποδίσει? Ρε Κίκητσα, αυτά συμβαίνουν από τη στιγμή που είναι μόνο τα παιδιά. Κατάλαβες. Εδώ δεν μπορούσαμε να τα ελέγξουμε όταν τα είχαμε στο σπίτι μας. Καλά, δεν μπορώ να συνοηθώ μαζί σου. Δεν μπορώ. Πού είναι η Βιβί? Σε εξωτερικές δουλειές. Τώρα τι να ανακατεύεις τη Βιβί? Ναι, ναι, κι εγώ χάρηκα. Χάρηκα πάρα πολύ, βέβαια. Και να σου πω, μόλις γυρίσω από το εξωτερικό, θα κανονίσω να βρεθούμε, να τα πούμε. Ναι, 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 ναι. Φιλάκια, φιλάκια πολλά. Γεια, γεια, γεια. Μπράβο, Βιβί, μπράβο. Παναγία μου. Τι ήταν αυτό που έπαθα, παιδιά μου? Παναγία μου, εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες. Ξέρω, σας έχω κάνει μεγάλη χάρη. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Ποτέ μην το ξαναπείς αυτό. Έκανες το σωστό και να μην έχεις καμία αμφιβολία. Βέβαια, πώς την άκουσες τη μάνα μου, ψήθηκε? Πώς θα την άκουσα, παιδάκι μου? Καταχάρηκε η γυναίκα. Γι' αυτό τώρα εγώ νιώθω τύψεις. Βέβαια, μην νιώθεις τύψεις. Ξέρεις πόσο καιρό ζούσε η μαμά μου με τον μπαμπά μου. Και κρυφά τη μάνα της, ε. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, τώρα υποτίθεται ότι εμένα τη μάνα μου τη λένε Βιβί. Παναγία μου, δεν το σκέφτηκα αυτό το πράγμα. Πώς την πάτησα και έδωσα το δικό μου όνομα, παιδιά, τώρα. Ό,τι και να γίνει, να δείτε, θα το καταλάβουν πώς είμαι εγώ. Γιατί καλέ, απαγορεύεται να λένε και εσένα και τη μάνα μου Βιβί. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, προσέξτε. Προσέξτε, με κάψετε. Να σε κάψουμε εμείς, παιδιά είμαστε. Ναι. Έλα, ρε Βιβί, και εσύ μόλις κάνεις το παιδί, εμείς θα το κρατάμε. Δεν θα πάρεις ποτέ σου μπιμπισίτε. Αχ, ωραία. Ωραία, είστε αγγελούδια, τι ωραία που τα λέτε να. Τώρα άρχισα αμέσως να νιώθω και καούρες. Λοιπόν, φεύγω γιατί θα με ψάχνει ο Νάσος. Βιβί, μια σημαντική λεπτομέρεια. Μην πεις τίποτα στη Ζέτα και στη Μέρη, γιατί η Κικίτσα της ψαρεύει στο πικεφί. Λοιπόν, πότε μετακόμιζε εντελώς ο Λεωνίδας? Τι μετακόμισε ήδη. Δεν το θυμίζεις, έχω στενοχωρηθεί πολύ. Πήρε τα ρούχα του, πήρε το κομπιούτερ του. Μόνο αυτά πήρε? Τι άλλο να πάρει? Το κρεβάτι του? Το δωμάτιο του θα μείνει όπως έχει. Έλα ρε Μέρη, θα μείνει όπως έχει. Ποιος το χρειάζεται? Τι λες ρε Ζέτα? Να έρχεται να μένει όποτε θέλει. Άστε, όταν πάει φαντάρος θα το ξενικιάσει το σπίτι του. Έτσι δεν είναι? Έχει τις άδειες του που θα μένει. Εδώ θα μένει. Στη Μαριλένα, κανονικά θα μένει. Η Κικίτσα λέει ότι ήδη μένει στη Μαριλένα. Σοβαρά. Δεν το πιστεύω. Ναι, εγώ το πιστεύω. Αν και λέω στην Κικίτσα ότι δεν το πιστεύω. Τώρα τι να σου πω, μάνα, είσαι όλο και κάτι περισσότερο θα ξέρεις. Και όχι μόνο το πιστεύω, αλλά θα το ελέγξω κιόλας. Και ξέρω και τον τρόπο που θα το ελέγξω. Ποιος είναι ο τρόπος, δηλαδή? Πού βρίσκεται το κομπιούτερ του Λεωνίδα? Εκεί βρίσκεται και ο Λεωνίδας. Και άμα το κομπιούτερ του Λεωνίδα βρίσκεται στο σπίτι της Μαριλένας? Τίποτα. Απλά θα ξέρω ότι μένει στη Μαριλένα. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του Λεωνίδα, πάντως θα άφηνα το κομπιούτερ μου εκεί ακριβώς που είναι, δηλαδή στο σπίτι μου, για να μην δώσω στόχο, εντάξει? Άλλο πράγμα, πιο αγαπημένο, ότι πρέπει να σκεφτείς εσύ. Α, το βρήκα. Αυτό το ηλεκτρονικό μαραφέτη που έχει. Καλά, αυτό δεν το αποχωρίζετε με τίποτα. Αυτό, α, καλά. Αχ, εδώ είστε, τυχεροί είμαι. Πώς έτσι νωρίς? Τέλειωσε νωρίς η δίκη και ήρθαμε. Εγώ ήρθα να φτιάξω ένα γλυκό. Ωραία. Να σας πω, ελάτε με βοηθήσετε. Θέλω να κατεβάσω από το πατάρι κάτι τις σώμενες καρέκλες, παιδιά μου. Τι τις θες τις καρέκλες? Θέλω να τις πάω στα παιδιά. Δεν έχουν καρέκλα να καθίσουν, βέβαια. Και πού το ξέρεις, Κίτσα μου, ότι δεν έχουν καρέκλα να καθίσουν, ε? Α, μην είναι. Πρώτη και καλύτερη πήγε. Δεν τους έκανε έφοδο. Έφοδο. Με καλοδεχτήκα, να με θες να ξέρεις. Να δούμε πότε θα πας εσύ. Σήμερα θα πάω.
Με καλέσαν για καφέ. Γι' αυτό φτιάχνουν το γλυκό. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία να έρθουμε κι εγώ μαζί με την Κικίτσα, ούτως ώστε να κάνουμε όλες μαζί εκείνο τον έλεγχο που λέγαμε. Έλεγχο, τι έλεγχο? Λοιπόν, άκου να σου προσκεφθήκαμε ότι ο Λεωνίδας έχει δύο αγαπημένα πράγματα. Ένα ηλεκτρονικό μεραφέτη και τον υπολογιστή του. Mm. Εάν αυτά τα δύο αντικείμενα βρίσκονται στο διάρρη, αυτό σημαίνει ότι λέει αλήθεια και δεν είναι στο σπίτι της Μαριλένας, με κατάλαβες. Δεν τα παίρνεις άριστα. Είσαι υπέροχη. Πάμε. Τι πάμε, κάτσε, μην καρφωθούμε κιόλας. Αυτοί τώρα είναι ανυποψίαστοι. Το απόγευμα μας έχουν καλέσει για καφέ, άρα μπορούμε να πάμε, κυρίες, σιγά. Ναι, δεν θα πάμε. Θα πάω. Γιατί εμένα καλέσανε, καλέσανε εσάς. Τι λες, καλή, σιγά που δεν θα πάμε κι εμείς. Πάμε, καλέ, ελάτε να βοηθήσετε να κατεβάσω τις καρέκλες. Ναι, πάμε. Ω, Μωρκή Κίτσα, με θέλεις οπωσδήποτε, με χρειάζεσαι, γιατί έχω λίγο τη μέση μου. Γεράσαμε, αγάπη μου, δεν χρειάζεται, έχω την κόρη μου. Έλα, αγάπη μου. Έλα, παιδί μου. Yeah. What you need. Got everything you need. Bye-bye, Zeta. Τι να μου φέρει το κουνάκι μου άραγε. Καμπάκι σου κάνει. Allô, maintenant je suis très occupé. S'il vous plaît, laissez votre message. Merci. Τέλεια στις μπουρδες και άκουσε με σε παρακαλώ προσεκτικά γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο. Μπα, είμαστε και βιαστικές. Εσύ δεν ζήτησες να σας βοηθήσω. Τώρα. Πήραμε. Τι πήρατε? Βρήκαμε άλλη και μας βοήθησε. Τι νόμισες, αγάπη μου? Υπάρχουν και ρούπορ το παλιά που κάνουν μανταρίνια. Μπα, ποια βρήκατε? Σιγά μην σου πω. Λοιπόν, μη μου λες δεν με ενδιαφέρει και άκουσε με όμως προσεκτικά γιατί χρειάζεται και άλλη βοήθεια. Σε φάγανε τύψεις, Ρε, θα ακούσεις ή θα στο κλείσω στη μούρη. Λέγε. Ο Λεωνίδας, πού έχει εκείνο το ηλεκτρονικό παιχνίδι που παίζατε εδώ? Και σε να τι σε νοιάζει? Θα με σκάσει ο μπάνιας. Εμένα είπες μπάνια. Λοιπόν, πες του να μαζέψει το διάρρη σας, ηλεκτρονικό και κομπιούτερ, γιατί σήμερα γίνεται έλεγχος. Τι έλεγχος? Λοιπόν, εδώ πέρα κυκλοφορεί μια αντίληψη ότι όπου είναι το ηλεκτρονικό και το κομπιούτερ του Λεωνίδα, μένει και ο Λεωνίδας. Με κατάλαβες? Κατάλαβα. Άσε που μας συμφέρει. Α τούτα λέω, Ζέτα. Λέει και κανένα ευχαριστώ ο κόσμος, ένιωτε. Τρελάθηκες. Δηλαδή δεν το πιστεύω. Γιατί τα πεις όλα αυτά στην Κικίτσα? Έννοια σου και τους ειδοποίησα. Ποιους ειδοποίησες? Τα παιδιά, παιδί μου, να πάνε στο διάρρη, στο σπίτι, το ηλεκτρονικό και το κομπιούτερ. Γιατί? Για να ησυχάσει η Κικίτσα, να ησυχάσουμε όλοι. Κι εγώ πώς θα την ξέρω την αλήθεια? Είστε την ξέρεις, γιατί θα την πω εγώ. Λοιπόν, ο Λεωνίδας θα μείνει με τη Μαριλένα. Μου το πέμενε ο Τέλης, εντάξει. Κανόνισε τώρα να με δώσεις. Πολύ ωραία ιστοριούλα που μου είπατε. Κανονίστε μόνο να είναι ψέματα για να μου καβατζώσετε το ηλεκτρονικό. Ένα σας λέω. Ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν σας σώζει, έτσι. Εντάξει το ηλεκτρονικό. Θέλουμε να παίζουμε το κομπιούτερ. Τι το θέλουμε? Για το ξεγάρφωμα. Αργύρι, πάμε να αγοράσουμε το δικό μας ηλεκτρονικό. Μην τον έχουμε ανάγκη, λέει. Ναι, μωρέ, με το μαλάκα θα πω εγώ στον αδερφό μου να μου δώσει το δικό του και να πάω να πρίξει τη μάνα μου να του πάρει ένα καινούριο, να πούμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη βρίζει γιατί εκνευρίζομαι. Τι, και τι θα γίνει? Να σου πω. Ναι. Να σου πω. Τι ωραία πες ότι θα έρθει η μάνα μου. Πρέπει να οργανωθούμε, να είμαστε καλά παιδιά, έτσι. Κουδούνι, παιδιά, έρθανε μπάτσι. Πάρτε θέσεις. Μην βγεις έξω! Ποιος είναι? Τι έγινε, η πόρτα δεν ανοίγει! Τι! Καλέ, γιατί κλείδω παράνομα σε πρωί-πρωί. Έχω φοβίες από τότε που φύγει ο Λεωνίδας. Τι θες εσύ εδώ πρωί-πρωί? Τίποτα, έχω δουλειά. Τι δουλειά? Δουλειά έχω. Μόνη σου είσαι? Τι, βλέπεις κανένα άλλο? Δύο φλιτζάνια καφέ. Στο ένα είχα βάλει αλάτι, γι' αυτό βλέπεις δύο. Α, μάλιστα. Ψάχνεις, παιδί. Πού πας? Παιδί μου, δικό μου παιδί και δεν στρώσεις το κρεβάτι πριν φύγεις για τη δουλειά σου. Τι σου έχω πάθει, παιδί μου? Ναι, μαμά, θα το στρώσω μετά. Θα πιω το καφέ μου πρώτα. Δεν σου έχω πει, Σασίνη. Αλλά πάνε το κάνω. Μα σε ξέρει μου, θα πιάνει το κρεβάτι πρωί. Μαμά, δεν είχες δουλειά? Έχω δουλειά, αλλά έχω όλη την ημέρα δική μου. Μπορώ να κάνω ό,τι ώρα θέλω. Ναι, εγώ δεν έχω όλη την ημέρα δική μου και βιάζομαι. Να σηκώνεσαι νωρίτερα, να βάζεις ξυπνητήρι, να φτιάξεις το κρεβάτι σου, τακτοποιείς όλα και μετά να πηγαίνεις στη δουλειά σου. Από αύριο, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνω. Από αύριο, θέλω να μου βουλώσεις το στόμα και λες συνέχεια από αύριο. Αγάπη μου, εγώ σου λέω ότι αρρωσταίνεις. Ομιγέννητο. Σε φέρνουν εδώ πέρα. Να βρουν το σπίτι άνω κάτω, θα γίνουμε ρεζίλ στην οικογένεια. Δεν το καταλαβαίνεις? Και επιπλέον. Φαντάζομαι το μπάνιο σου πώς θα είναι. Μην πα στο μπάνιο, ούτε κι εγώ ξέρω τι θα κάνω. Φαντάζομαι ότι θα βρω εκεί μέσα, Μαμά. Καλημέρα! Με διώχνεις? Ναι, σε διώχνω. Γιατί? Μάντεψε. Κρύβεις κανέναν? Μα θα με συγχύσεις τόσο πολύ που θα τη χάσω τη δίκη στο τέλος. Πάω στη λαϊκή, θες να σε αγοράσω κάτι αγάπη? Όχι, δεν θέλω τίποτα. Γεια! Να, φεύγω. Γεια! Αν θέλεις κάτι, τηλεφώνησέ με. Γεια! Εφόσον στη διάθεσή σου πάντα. Γεια σου, μαμά. Γεια! Μπορείς να βγεις. 10 λεπτά κήρυγμα.
Ρε μωρό μου, δεν βάζουμε το κλειδί πίσω από την πόρτα? Γιατί αγάπη μου, αφού η μάνα μου δεν έχει κλειδί. Ρε βάλ το για καλό και για κακό, μην έχουμε τράβαλα πρωί-πρωί. Τι ώρα πήγε? 8.30. 8.30. Αργήσαμε, μωρό μου, έλα πάμε για ύπνο γιατί δεν θα έχουμε σηκωμό. Σήκω, σήκω, σήκω. Νανάκια. Νανάκια, τώρα εγώ θα σε κάνω νανάκια. Νανάκια. Νανάκια, νανάκια. Συγγνώμη, αγάπη μου. Τι άγαρπος που είμαι εδώ, έλα, σε πάρα και με φώνεις. Πήγε! Εσύ, Ελένη μου. Ναι, γιατί περίμενες καμιά άλλη? Όχι ρε παιδί μου, είπα μήπως ήρθε ο Αργύρης. Και ο Αργύρης θα σ' αγκάλιαζε, μωρό μου. Λέμε τώρα. Ναι, μου λες τι ώρα είναι? 8.30 το πρωί. Α, νωρίς είναι ακόμα. Κοιμήσου. Ναι, και εγώ νιστάζω. Κοιμήσου. Καλά είναι πράγματα αυτά. Να κλείσεις τον άνθρωπο μέσα στο μπάνιο. Ω, εντάξει τώρα. Ένα λεπτό έμεινε μέσα. Ναι, και άμα της ερχόταν να πιει καφέ. Να σιγά μην της έδινα καφέ. Κοίταξε να δεις. Η λύση είναι να της πεις πολύ απλά ότι κάποια βράδια κοιμάται μαζί σου ο Πέτρος. Αποκλείται, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Θα τσακωθούμε άγρια. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Και τι θα κάνεις, Μερούλα μου, κάθε φορά που θα έρχεται και η Κίτσα θα κρύβεις τον Πέτρο, καταρχήν που θα τον κρύβεις? Στο μπάνιο, όπως σήμερα. Επικίνδυνο. Διότι αν και η Κίτσα έχει ψηλιαστεί το παραμικρό, την αμέσως επόμενη φορά, η πρώτη της κίνηση θα είναι να πάει στο μπάνιο. Πού να τον κρύβω δηλαδή? Στην τουλάπα μέσα. Άμα δεν θα πηγαίνει στην τουλάπα, τι να κάνει μέσα στην τουλάπα? Καλά είναι λογική αυτή. Και πού να τον κρύβω, Ρεζέτα? Στο δωμάτιο του Λεωνίδα. Α, καλή ιδέα αυτή. Να σου πω και μια άλλη καλή ιδέα. Να τον κρύβει στα σκεπάσματα, ας πούμε. Είναι μια λύση. Να τον κάνει ένα μπόγο. Τρελάθηκε. Το πρώτο πράγμα που κάνει και η Κίτσα να πάει να στρώσει το κρεβάτι. Έχει ιστερία με το κρεβάτι. Μα δεν θα συνεννοηθούμε σήμερα. Καλά, Πέτρος δεν ενοχλείται από όλα αυτά, δεν αντιδρά. Είναι πολύ άνετος με αυτά. Δηλαδή, άνετος, δεν σου είπε τίποτα? Όχι. Βγήκε από τον μπάνιο και ήταν σκασμένος στα γέλια. Ωραία, ωραία. Πάλι καλά. Τι να σου πω, παιδάκι μου. Ούτε ο Λεωνίδας δεν κάνει τέτοια. Και αυτός μεγάλωσε πια. Ναι, καλά. Ας πάει και η Κίτσα τώρα να τους κάνει έφοδο και θα δεις τι θα κάνουνε. Δεν θα τις ανοίξουνε. Αυτό θα κάνουνε. Ποιος είναι? Εγώ, παιδί μου, και η Κίτσα άνοιξε τέλει. Μισό λεπτό, κυρία Κίτσα. Ελένη, για τον Λεωνίδα. Ξύπνα. Τι κάνουμε, τι κάνουμε? Ξύπνα τον Αργύρη. Ξύπνα τον Αργύρη και θα πάω εγώ να μπήσω στο κρεβάτι. Εντάξει. Δεν τον ξυπνήσω, γιατί δεν είναι ώρα να ξυπνήσει. Ω, δεν είναι ώρα, γιατί μόλις τώρα κοιμήθηκε. Γιατί όλο το βράδυ πόνα και το δόντι του και μόλις πήρε τρία παυσίπονα και αποκοιμήθηκε. Και πού είναι τώρα, παιδί? Εδώ είναι. Θέλετε να του πω τίποτα, μα ξυπνήσει? Ναι, παιδί μου, έφερα τυρόπιτες και για τους τρεις σας και γάλα. Ωραία. Ας το σε εμάς, θα το φάμε, ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Ναι, όχι. Θέλω να του αφήσεις μία. Άμα μπορεί να φάει, θα. Όχι. Και να μπορεί και να μην μπορεί, εγώ θέλω να του αφήσεις μία και ας την πετάξει. Καλά, εντάξει. Έτσι. Πού πάτε? Πού πάω, καλέ, να φιλήσω τον εγγόνι μου, πάω. Όχι, να μην φιλήσω τον εγγόνι σας, γιατί θα ξυπνήσει το εγγόνι σας και μετά θα πονάει το εγγόνι σας και θα την πληρώσω εγώ την ύφη μετά. Ποιος είναι μέσα? Ποιος είναι μέσα? Ο Αργύρης, ποιος να είναι, και αυτός μόλις τώρα κοιμήθηκε. Μόλις τώρα, καλά, ναι. Τι του πονάει αυτόν? Αυτόν δεν του πονάει τίποτα, αλλά έκανε παρέα σε μένα που έκανα παρέα στο εγγόνι σας που του πονάει το δόντι του. Καλά, ναι. Πάω να δω καλύτερα. Ρε παιδιά, μα γιατί κουκουλώνεστε έτσι, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, θα σκάσει. Και αχ, αυτός ο Λεωνίδας πάντα πετάει κάτι. Ξυπνήσετε. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, παιδί μου, να του πεις ότι ήρθα. Να του δώσεις την τυρόπιτα. Και να του πεις ότι θα πάω τώρα να κλείσω ραντεβού στον οδοντογιατρό. Α, πες του να μου τηλεφωνήσει. Εντάξει, αλλά το ραντεβού είναι αργά, μετά τις 9 το βράδυ. Κάτσε 9 κλείνει το οδοντογιατρό. Δεν πειράζει, ο γιατρός σας μια φορά σας κάνει πληρωμή. Θα την πληρωθεί. Γεια σας. Κοντέψα να σκάσω εδώ μέσα. Είσαι ηλίθιος! Τι κουνιώσαι να και μου κόψεις τη χολή? Για να το κάνω πιο αληθινό. Έλα, φέρε μια τυρόπιτα τώρα. Μήπως είσαι και εφημερίδα? Όχι, είναι όλες κίτρινες. Φέρε τυρόπιτα.
Έφυγε. Εσύ τι λες. Ναι. Ναι, ποιος είναι. Μαριλένα, εγώ είμαι. Άνοιξε μου, παιδί μου. Λεωνίδα, γιαγιά σου. Ναι, μωρό μου, πάλι εφιάλτες, βλέπεις. Όχι, αγάπη μου, στην πόρτα είναι. Μαριλένα, Ελένη. Κρύψου, κρύψου, κρύψου. Κρύψου, μωρέ, παιδιά. Κρύψου, αγάπη μου. Γεια σου. Παιδί μου, γιατί άργησες να ανοίξεις. Καλημέρα. Μέχρι να σηκωθώ, να ντεθώ, να φτιαχτώ, άργησα. Πέρασα από τον Λεωνίδα και πήγα κάτι τυρόπιτες και μεταφέρω και σε εσάς τα κορίτσια, γιατί ξέρω δεν ετοιμάζετε πρωινό. Αχ, ευχαριστώ για τις τυρόπιτες. Περάστηκε τον Λεωνίδα. Ναι. Τι σου είπα, παιδί μου. Και τις έφαγε. Όχι, δεν τις έφαγε γιατί πονούσε το δόντι του. Θα τις φάει αργότερα, είπε. Δεν μου λες. Στο ίδιο κρεβάτι κοιμάσαι με την Ελένη. Α, όχι, κοιμηθήκαμε επειδή φοβόμαστε πολύ τη νύχτα. Και αυτή κοιμάται με τα παπούτσια. Ελένη, Ελένη, ξύπνα. Βγάλε τα παπούτσια σου, κορίτσι μου. Καλά, κυρία Κίτσα, ευχαριστούμε πολύ για τις τυρόπιτες και θα τα βγάλω εγώ τα παπούτσια. Μην με ευχαριστήσει, υποχρεωμένη. Μην με αναφέρω στις φίλες των παιδιών μου, αλλά πες της παιδί μου να βγάλει τα παπούτσια, δεν μπορώ να συγχύσουμε. Α, ναι. Αχ, καλά, πότε έφαγα εγώ τυρόπιτα. Δεν ξέρω, είπε γιατί πονάει το δόντι σου. Καλά. Αυτό πάλι πού το βρήκε και το πριν. Για κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο. Το φιλό μου να τα ξεκαθαρίσω όλα. Ναι. Έλα ρε. Είναι κανένας εκεί που μου μοιάζει. Από ποια άποψη. Σε χαρακτήρα ή εμφανισιακά. Ρε. Ήταν εδώ η γιαγιά μου και έλεγε ότι πονάει το δόντι μου. Σε κάνα τσακωτό γιαγιά σου της Μαριλένας. Πω το μαλάκα. Τώρα το φάγαμε το πακέτο. Όχι ρε. Κουκουλώθηκα κάτω από τα σκεπάσματα και το έπαιξα Ελένη. Πώς δηλαδή, για να σε δω. Έκανα. Πώς σου φαίνεται. Χάλια, χάλια, δεν την κάνεις καθόλου καλά. Ελά στο διάλογο. Για πες μου, τι έπαιξε εκεί. Μια από τα ίδια περίπου. Κουκουλώθηκε οργής κάτω από τα σκεπάσματα, έκανε εσένα. Βόγκακε και τι είπα στη γεια σου, του πάνε και το δόντι σου. Τα μπάνωσε τέλος πάντων και έφυγε η Κίτσα. Και τι θα κάνετε τώρα. Πάμε για δεύτερο γύρο ύπνου. Πολύ ωραία, και εμείς αυτό θα κάνουμε. Α, ξέχασα να σου πω. Η γιαγιά σου θα σου κλείσει ραντεβού στον οδοντίατρο. Στον οδοντίατρο. Τι θα κάνω εγώ τώρα στον οδοντίατρο. Κάνε ένα καθαρισμό, Λεωνίδα. Δεν με νοιάζει. Κάνε ένα καθαρισμό. Α, το μωράκι μου έχει νεύρα πρωί-πρωί. Μωράκι μου, εγώ δεν χρειάζομαι καθόλου καθαρισμό. Κοίτα. Και τι θα κάνουμε, Λεωνίδα, κάθε πρωί που θα έρθει η γιαγιά σου και θα μας φέρνει τυρόπιτες. Ωχ, μωρό μου, σε αυτό έχεις δίκιο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί δεν ζητάμε τη γνώμη της Βιβής που ξέρει ότι μένουμε μαζί. Ναι, και τι θα μας κάνει, Βιβή. Κάτι θα ξέρει να κάνει. Η μεγαλύτερη είναι. Έλα να κοιμηθούμε τώρα. Έλα που μας διακόψε χωρίς λόγο. Έλα, μη μου κάνεις τη δύσκολη. Γεια σας. Γεια σου, Κικίτσα. Πρωί-πρωί, Σεριάννα, Κικίτσα. Αχ, ναι. Κάτσε να ξεκουραστώ λιγάκι. Πήγα πρωινό στα παιδιά. Ποια παιδιά? Θα την κάνω στα παιδιά, καλέ. Και πού το πήγες το πρωινό? Βρεβάκι μου, ρωτάς αγάπη μου κάποια πράγματα μερικές φορές. Δηλαδή δεν μπορεί να θα με τρελάνεις. Πού του το πήγε το πρωινό? Στο σπίτι του το πήγε. Ευτυχώς που είναι ο Νάσος και απαντάει στις ανόητες ερωτήσεις, Έμα. Και δεν μου λες, τι καλό τους πήγες. Τους πήγα τυρόπιτες και λίγο γάλα. Και τις έφαγαν? Όχι, ο Λεωνίδας δεν έφαγε τη δική του. Πονούσε το δοντάκι, το γρυσούλι μου. Α. Είσαι κάτι, Βιβί. Όχι, αγάπη μου. Τίποτα, τι να έχω. Πήγα και στα κορίτσια τυρόπιτες. Α. Άντε παλιά. Ξέρεις, τα κορίτσια, ρε παιδί μου, είναι ίδια. Μην νομίζεις, σαν τα αγόρια. Να μην σου πω και χειρότερα. Όχι, γιατί χειρότερα. Γιατί πάω στο σπίτι της Μαριλένας και βλέπω ξαφνικά τη Μαριλένα εκεί και πάνω στο κρεβάτι ξαπλωμένη η Ελένη και φορούσε μάλιστα αθλητικά παπούτσια. Αθλητικά παπούτσια, καλοκαιριάτικα. Ένα κοριτσάκι τόσο εδώ φοράει αθλητικά παπούτσια. Χάθηκε και να βάλει ένα παιδιλάκι. Ρε που το λες. Έχει γούστο να μην ήταν η Ελένη και να ήταν κανένας άλλος και. Α, όχι καλέ, αποκλείεται. Δεν τα κάνει αυτά η Μαριλένα. Τι λες, παιδί μου, τώρα μου βάλει υποψίες ο άλλος, ο Νάσος. Τα παπούτσια ήταν πολύ μεγάλα. Κάτσε, κάτσε, πάω να δω να εξετάσω. Κάτσε, βρε Κίτσα, πού πας. Παιδί μου, έχει γούστο να τον απατάει το δικό μας και είναι και πονεμένος. Τι πόνο έχει. Απάντησε έτσι, παιδί μου, γιατί κάνει ανόητες ερωτήσεις. Τον πονάει το δόντι του. Α! Επί τη ευκαιρία, Νάσο μου, πάρε τηλέφωνο τη μέρη και πες της να κλείσεις το παιδί ραντεβού για τον οδοντίατρο. Ναι, αγαπητέ. Ναι, ναι, ναι. Άντε, γεια σας, παιδιά μου. Γεια, 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 Κίτσα, γεια. Καλά, τώρα εσύ μου παίρνεις τηλέφωνο. Έλα, Λεωνίδα. Ναι, 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 ναι. Πού είσαι?
Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε τηλέφωνο την Ελένη και πες της να τσακιστεί να έρθει να πάρει τη θέση σου. Παιδί μου, τώρα που μιλάμε έρχεται από εκεί η Κικίτσα. Όχι, ξανάρχεται. Ναι. Α, και πες την Ελένη να βάλει αθλητικά παπούτσια. Ή μάλλον όχι, να της δώσεις τα δικά σου. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω, Λεωνίδα μου, πώς θα φύγεις από εκεί πέρα. Έλα, να και φύγει ξυπόλυτος. Εκεί κόλλησες. Ναι. Η Κικίτσα, παιδί μου, νομίζει ότι η Μαριλένα κοιμήθηκε με κάποιο γκόμενο άλλο. Ναι, έλα. Ναι. Γεια, 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 γεια. Μπορείς να μου εξηγήσεις και εμένα, σε παρακαλώ, να καταλάβω τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Τι έλεγες τώρα στο τηλέφωνο? Κατάλαβα ότι στο σπίτι της Μαριλένας ήταν ο Λεωνίδας, αλλά η Κικίτσα νόμισε ότι ήταν κάποιος άλλος. Και πήρα τηλέφωνο τον Λεωνίδα και κατάλαβα ότι είχα δίκιο. Και ο άλλος? Ποιος είναι ο άλλος? Ποιος άλλος? Ο άλλος, καλέ. Πού είπε η Κικίτσα ότι τον είδα στο άλλο σπίτι, που τον πόναγε το δόντι του? Πού θέλεις να ξέρω, Ρενάσο, δεν είμαι και medium. Βιβί, δεν μου τα λες καθόλου καλά. Δεν μου τα λες καθόλου καλά. Πού πας εσύ τώρα? Πάω να δω μόνος μου. Σαν δεν τρέπεσαι, καλέ, να πας πρωινιάτικα στο σπίτι των κοριτσιών. Καταρχάς δεν επιτρέπεται. Τι δουλειά έχεις εσύ εκεί? Καλά λες. Λοιπόν, κάτσε και πάρε τη Μέρη τηλέφωνο και πες να κλείσει ραντεβού στον οδοντίατρο. Όχι, θα πάω τώρα μόνος μου στη Μέρη να δούμε τι θα πει κι αυτή. Ωραία, λοιπόν, πήγαινε. Τι μου το λες εμένα? Αλλά πρόσεξε, κακομοίρη μου, Μην ακούσω ότι πήγες στο σπίτι των παιδιών. Ελένη, πού τα πας τα παπούτσια μου? Να σου πω, ξυπόλυτος θα έρθει ο Λεωνίδας. Τι καταλαβαίνει το παιδί μου? Δεν ξέρω τι καταλαβαίνει, πάντως βρίσκα μια καλή δικαιολογία εάν η γιαγιά του Λεωνίδα γνωρίζει τα παπούτσια του. Σιγά μου, πρέπει να γνωρίζει. Όλα θηρητικά πάνω κάτω ίδια είναι. Ψαφτικά είναι πάνω κάτω ίδια. Δεν τι ξέρει καλά τι γιαγιάδε. Μέχρι και τα κορδόνια αναγνωρίζουν αυτέ. Καλά, καλά. Πήγαινε τώρα στην αργήσει και αν καταλάβει τα παπούτσια υπάρχει πρόβλημα, πάρε μα τηλέφωνο σου μια δικαιολογία να τα μπουρδικώσει και πέρα από σπιά. Εντάξει, γεια. Ναι, πάρει και καλά δύο πακέτα τσιγάρια, τελειώνουν. Δεν θα ξεχάσω. Ναι, μάλιστα, ναι. Ναι, οκ, okay, κατάλαβα. Μην ανησυχείς, θα σε πάρω εγώ αμέσως μόλις φύγει, αλλά γεια. Κατάλαβες τώρα τι έγινε? Α, ναι, κατάλαβα. Η Βιβί μόλις μου είπε ότι έρχεται από εδώ ο Νάσος, γιατί έχει αποσυντονιστεί τελείως, τα έχει χαμένα. Καλά, συγγνώμη, η Κικίτσα γιατί ξαναπάει πίσω στις Μαριλένας? Κάτι θυμήθηκε από την υποψία. Σε ξέρω εγώ, έφαγε φλασιά ότι κάτι συμβαίνει με τα παπούτσια του Λεωνίδα στο σπίτι της Μαριλένας. Καλά, ευτυχώς που η Βιβί πιάνει πουλιά στον αέρα και κατάλαβε τι παίζει. Βέβαια, παιδί μου, αφού είναι και η Βιβί στο κόλπο. Τα παιδιά τη βάλανε να πάρει τηλέφωνο ως μάνα Ελένη στη μάνα της Μαριλένας για να συνεννοηθούν για τη συγκατοίκηση. Γεια. Καλώς τον Άνασο. Τι έκπληξη ήταν αυτή, βρε. Να είχα τα προβλήματά σου, Ρεζέτα, και δεις τον κόσμο. Πώς από εδώ να σου λέει? Μέρη, κάτι περίεργο συμβαίνει με τα παιδιά. Περίεργο, τι περίεργο? Η Μαριλένα κοιμήθηκε με ένα μαντράχαλο και η Βιβί πήρε τηλέφωνο να του το πει. Αλλά το περίεργο είναι ότι ο Λεωνίδας δεν αντέδρασε όπως θα έπρεπε να αντιδράσει. Αντιθέτως, τσακίστηκε να καλύψει τη Μαριλένα, όπως ακριβώς το συμβούλεψε τη Σαπαρδόνα η δικιά μου. Μπορεί να το ξαναπαναλάβεις, παρακαλώ, δεν συγχύστηκα. Συγγνώμη, μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Ναι, αλλά πρόσχετη θα ρωτήσεις. Βεβαίως. Πού ήξερε η Βιβί ότι η Μαριλένα κοιμήθηκε με ένα μαντράχαλο 1? Και από ποιον ο Λεωνίδας πήγαινε να καλύψει τη Μαριλένα 2? Καλή ερώτηση. Πήγε η Κικίτσα στο σπίτι της Μαριλένας και δεν έκανε τσακωτή. Τι δουλειά έχει η Κικίτσα στο σπίτι της Μαριλένας πρωί-πρωί? Και τι σχέση έχει τώρα αυτό? Κάτσε, βρε πλάγιο, θα σου πω εγώ λοιπόν. Ο Λεωνίδας κοιμόταν με τη Μαριλένα. Η Κικίτσα είδε τα παπούτσια του Λεωνίδα και νόμιζε ότι είναι κάποιο άλλο. Παπούτσια. Και πού ξέρει εσύ για τα παπούτσια? Μα είπα τώρα εγώ τίποτα εδώ για παπούτσια? Δεν είπε εσύ για παπούτσια, αφού κι εγώ σε άκουσα. Ρε, έλα από εδώ. Ορίστε, θα με δουλέψετε τώρα εσύ δύο εμένα, σε μένα. Σας πήρε η Βιβί τηλέφωνο και σας τα είπε χαρτί και καλαμάρι. Κάτσε με πουλάκι τώρα, τι κολλάει μια λεπτομέρεια, σιγά. Ο Λεωνίδας κοιμόταν με τη Μαριλένα. Αυτό έχει σημασία. Είναι πολύ απλό. Και ο άλλος? Ποιος είναι ο άλλος? Ποιος είναι ο άλλος? Ο άλλος που κοιμόταν και τον πονούσε το δόντι του στο άλλο το σπίτι. Έχει κανένα σωσία ο Λεωνίδας? Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Και το ζήτημα αυτό θα ξεκαθαρίσει αμέσως. Η Ζέτα είναι. Θα της το κόψω όταν είχαμε παίρνει πρωί-πρωί τηλέφωνο. Ρε φίλα, αφού δεν κοιμάσαι. Άμα κοιμόμουν. Άμα κοιμόσουν, θα ήσουν κοιμισμένος, δεν θα σηκώνεις κινητά. Μα δεν το σηκώνει το κολοπέδι, δεν το σηκώνει τώρα που το θέλω. Έλα ρε Τέλη, σήκωσέ το σε παρακαλώ πολύ. Τέλη! Τι θα γίνει, Ζέτα? Μπορούμε να κοιμηθούμε κάποια φορά σε αυτό το σπίτι? Ή θα σου τηλεφωνούμε να μας δίνεις την άδεια? Λέγε γρήγορα ποιος ήταν αυτός που έκανε το Λεωνίδα στην Κικίτσα και μάλιστα ότι πονέσε το και το δόντι του. Ο Αργύρης ήτανε, που κουλώθηκε κατά τα σεντόνια και κοιμόταν και βαθιά και καλά. Άλλη ερώτηση? Όχι, παιδί μου, καμία. Έχω καλυφθεί. Ευχαριστώ και καλόν ύπνο. Πολύ απλό. Ο Αργύρης έκανε αυτόν που τον πονούσε το δόντι του. Και πώς μπέρδεψε η Κικίτσα τον Αργύρη με τον Λεωνίδα? Ήταν κουκουλωμένος κάτω από τα σκεπάσματα. Ήρθε, ήρθε, παππούλη. Γρήγορα, γρήγορα. Τώρα,
παιδί μου, ανοίξετε επιτέλους αυτό το σπίτι. Γιατί κάνεις τόση ώρα άνοιξες? Μέχρι να ντυθώ πάλι, να ετοιμαστώ. Μάλιστα. Μέχρι να διανύσεις 1,5 μέτρο απόσταση, Χρυσό μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή κοιμάται ακόμα. Μάλιστα. Ξύπνατε. Μα κύριε Κίτσα, γιατί να την ξυπνήσω? Βρε, ξεσκέπασε την, α! Μα κύριε Κίτσα, να την ξυπνήσουμε έτσι. Ξεσκέπασε την που σου λέω, δεν με κοροϊδέψεις εσύ εμένα. Εγώ να σας κοροϊδέψω, γιατί? Γι' αυτό, κορίτσι μου, γι' αυτό! Τι έγινε? Α, καλέ, η Ελένη. Μα ποιος θέλετε να είναι? Γιατί κοιμάσαι με τα παπούτσια? Γιατί κρύωνα, κυρία Κικίτσα. Δικά σου είναι αυτά τα παπούτσια? Μάλιστα, γιατί ποιανού θέλετε να είναι? Σαν μεγάλα τα βλέπω. Πώς χωράνε τα παπούτσια σου εκεί μέσα? Πώς μπορείς και περπατάς, καλέ? Τι κακό έκανα, κυρία Κικίτσα. Κοιμήθηκες με τα παπούτσια. Να μην ξανακοιμηθείς ποτέ με τα παπούτσια. Μάλιστα, κυρία Κικίτσα. Δεν πρόκειται να το ξανακάνω. Καλά, αυτά είναι τα παπούτσια του Λεωνίδα. Όχι, όχι. Είναι ίδια με τα παπούτσια του Λεωνίδα, αλλά δεν είναι τη Ελένη. Είσαι καλά, παιδί μου. Τι να το δω καλά. Είμαι σίγουρη του Λεωνίδα. Από τα κορδόνια τα καταλαβαίνω εγώ αυτά. Ελένη, μήπως λέω, χτες που χορεύαμε Ξυπόλυτη, μπερδέψατε τα παπούτσια σας. Για, πού χορεύατε Ξυπόλυτη? Σε ένα πάρτι. Ρε Μαριλένα, πάρε τηλέφωνο το Λεωνίδα και πες να φέρει τα δικά μου που είναι και πιο καινούργια. Πιο καινούργια και πιο μικρά, βέβαια. Δεν μου λες. Πώς του χωράνε τα παπούτσια σου του Λεωνίδα? Δεν ξέρω εγώ, κυρία Κικίτσα, ρωτήστε τον. Παναγιά μου, δεν μπορώ να συγχωρεθώ με αυτά τα κορίτσια. Κυρία Κικίτσα, μήπως μας θέλετε κάτι? Όχι, παιδί μου, δεν σε θέλω. Μήπως δεν γίνεται αυτό, κυρία Κικίτσα, δύο φορές μέσα σε μία μέρα και δεν μας θέλετε τίποτα? Δύο φορές. Πότε ξανά ήρθατε? Ήρθε πριν και μας έφερε τυρόπιτες. Αλήθεια? Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κικίτσα. Πού είναι καλά και πεινάω? Δύο ήταν και με πιάσε μια λιγουρά και έτσι. Πάω να φύγω, δεν μπορώ. Πάω να φύγω γιατί βιάζομαι. Α, κυρία Κικίτσα. Τελικά δεν μας είπατε τι μας θέλατε. Ήρθα να ελέγξω αν αυτή κοιμότανε πραγματικά με τα παπούτσια και απεδείχθη ότι είχα απόλυτο δίκιο. Γεια σας! Γεια σας! Ωραία! Δηλαδή εσείς όλες μες στον κόλπο και εγώ στην απ' έξω. Ο μαλάκας υπόθεσης. Μπα, ούτε η Κικίτσα ήξερε κάτι αν αυτό σε παρηγορεί. Όχι, δεν με παρηγορεί. Και γιατί δεν μου είπατε τίποτα? Γιατί μας ρώτησες? Ρε παιδιά, για το όνομα του Θεού, δηλαδή συγγνώμη, άνθρωπος είμαι. Να μην ξέρω που είναι ο γιος μου. Πες ότι μου τυχαίνει κάτι. Δηλαδή, πού θα τον βρω? Στο κινητό. Βρέτε. Λοιπόν, έχει χάρη που δεν έχω οικειότητα μαζί σου. Αλλιώ θα τ' άκουγε. Τι να σου κάνω, και εσύ κρατά αποστάσει. Να σου πω τώρα. Πα στην Κικίτσα και τη πει τίποτα, έτσι. Και πιάσει τι μανάδε τώρα τη Ελένη και τη Μαριλένα και έχουμε δράματα. Μα είστε καλά σου, μωρέ Μέρι. Δηλαδή, είναι δυνατόν? Απορώ δηλαδή πώ δεν μου έχετε εμπιστοσύνη. Τι είμαι εγώ δηλαδή? Καρφί. Έλα, μωρέ. Απλά η Κικίτσα έτσι ξέρει πώ να σε ψαρεύει. Εμένα! Ορίστε. Έλα να σου. Εγώ είμαι. Α, εσύ είσαι Κικίτσα. Τώρα θα δείτε ποιος ψαρεύει ποιον. Τι έγινε, Κικίτσα, με τη Μαριλένα και τον Μαντράχαλο? Τους έπιασε τα πράσα? Όχι, λάθος. Η Ελένη, παιδί μου, ήταν δίπλα της, αλλά φόραγε τα παπούτσια του Λεωνίδα. Α, φόραγε τα παπούτσια του Λεωνίδα. Και ο Λεωνίδας τι παπούτσια φοράει? Τις Ελένες, πού να σου εξηγώ. Αυτά, παιδί μου, είναι παλαβά. Είναι παλαβά. Κάτσε, μισό λεπτό γιατί δεν κατάλαβα. Φοράει ο Λεωνίδας τα παπούτσια της Ελένης? Ναι. Φοράει ο Λεωνίδας γόβες? Όχι, παιδί μου. Αθλητικά φοράνε και οι δύο και μάλιστα τα ίδια και τα μπερδέψανε. Δεν μου λες. Εσύ είπες τις μέρες να κλείσει ραντεβού στον οδοντογιατρό? Όχι, γιατί να κλείσει, αφού δεν έχει τίποτα το δόντι του. Όχι, ναι, δηλαδή. Δεν έχει το. Είχε το δόντι του, εννοώ, αλλά του πέρασε. Καταλαβες. Αυτό που τον πονάει τώρα είναι το πόδι του. Στο πόδι έχει πρόβλημα, ξέρεις γιατί τον πονάει? Γιατί φόραγε τα παπούτσια της Ελένης και το χτυπήσανε. Τέλος πάντων, εγώ για άλλο σε πήρα. Ξέρεις πού είμαι τώρα? Πού να ξέρω, ρε Κικίτσα? Στις Μέρεις είμαι τώρα. Και ξέρεις τι κρατάω στο χέρι μου? Το τηλέφωνο. Στο άλλο χέρι κρατάω τις πιτζάμες του Πέτρου που τις βρήκα στην κρεβατοκάμερα της Μέρης. Α, βρήκες πιτζάμες του Πέτρου στην κρεβατοκάμερα της Μέρης? Ναι, και έχω σκάσει. Πάω να πεθάνω. Θα περάσω μετά από την έκθεση να δούμε τι θα κάνουμε. Έλα, έλα, σε περιμένω. Ναι. Κατάλαβες τι έγινε? Αλήθεια, έχει φέρει και τις πιτζάμες στο Πέτρο σπίτι σου? Τι τώρα ξεβράκω τους να κοιμόταν ο άνθρωπος? Να αρπάξει καμιά πούντα? Βέβαια. Λοιπόν, εγώ παιδιά να πηγαίνω τώρα γιατί έχω κάτι δουλειές και τα λοιπά. Εμείς θα τα πούμε στο μέλλον. Κάτσε ρε παιδάκι, πού πας τώρα, πού πας αρωνάνω, κάτσε. Δεν γίνεται γιατί έχω ραντεβού επίγον. Λοιπόν, τα λέμε, γεια. Γεια σου. Τι έπαθε τώρα αυτός? Μάλλον του ψιλοκακοφάνηκε που κοιμάται στο σπίτι σου ο Πέτρος. Απαπα, φτηνά τη γλιτώσαμε, ρε Λεωνίδα, πολύ φτηνά. Ούτε του παπά να μην το πεις. Πρέπει να μου κάνεις μια χάρη όμως τώρα. Για 2-3 μέρες πρέπει να κοιμάσεις στο σπίτι σου. Ρε Βιβί, δεν είναι λύση αυτό που προτείνεις?
Δεν είναι λύση αυτό. Έχουμε σπίτι και εγώ θα τρέχω στο δικό μου το σπίτι. Όχι, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μην μπουκάρει και η Κίτσα όποτε τη γουστάρει. Ρε παιδί μου, να μην τις ανοίγετε. Κάντε πως δεν ακούτε το κουδούνι. Παιδί μου, αυτή είναι ικανή να κολλήσει το δάχτυλό της εκεί και να ξεχαρβαλώσει το. Αυτό είναι. Τι φοβερή ιδέα ήταν αυτή που είχες, Βιβί. Θα χαλάσουμε τα κουδούνια. Ναι, λέγεται. Έλα, ζεδάκι μου. Ναι. Τι έγινε? Παναγία μου, η Κικίτσα βρήκε την πιτζάμα του Πέτρου στην κρεβατοκάμαρα της Μέρης. Ναι. Έχω πελάτη τώρα, Ζέτα, ναι. Θα σε πάρω εγώ. Εντάξει. Γεια. Κατάλαβες. Η πιτζάμα του Πέτρου είχε μία τρυπανά τέτοια και την πήρε η Μέρη για να τη μαντάρει. Και τη βρήκε και η Κίτσα αυτό. Μα αφού η μάνα μου δεν ξέρει να μαντάρει. Άντε καλέ. Δεν υπάρχει γυναίκα παγκοσμίως που μην ξέρει να μαντάρει. Τι λες, Βιβί, εμένα δεν μου έχει μαντάρει ποτέ ούτε μια κάλτσα. Ποτέ. Με αφήνει και κυκλοφορώ με το δάχτυλο απ' έξω. Βγαίνει το δάχτυλο από το παπούτσι μου και οι φίλοι μου με γελάνε και με κοροϊδεύουνε. Και τώρα τη έδωσε ο Πέτρος την πιτζάμα και τη μάνταρε αμέσως. Όχι, όχι, αγοράκι μου, μην κάνεις έτσι. Θα την έπαιρνε την πιτζάμα με την τρύπα και θα την πήγαινε στη μουδίστρα. Που πηγαίνω κι εγώ τα ρούχα του Νάσου όταν τρυπάνε, κατάλαβες. Βιβί, κατάλαβα πολύ καλά τι έγινε. Εντάξει, μην ντρώνεις. Έγινε μια στραβή, βρήκε η Κίτσα τις πιτζάμες του Πέτρου στο Μέρι. Τώρα πρέπει να βρούμε πώς θα τα μπαλώσουμε. Θα σκαρφιστώ εγώ μια λύση. Μην πεις τίποτα στη μάνα ότι το ξέρω και τι φάνη τύψεις. Εγώ να πω στη Μέρι ότι την κάρφωσα στο παιδί της. Αποκλείεται. Δεν μου λες τι λύση θα βρεις τώρα εσύ. Λεωνίδια. Πάω να βρω την Κίτσα. Σε ευχαριστώ για όλα, μου. Λοιπόν. Πρέπει απλά να βρούμε ένα περιποιημένο ψέμα να της πούμε. Τι περιποιημένο ψέμα, ρε πουλάκι, τι να τη βρούμε τώρα, δεν πρόκειται να το χάψει. Έλα, μωρά, θα πούμε ότι είναι δικές μου. Αυτό για να δεν πρόκειται να το πιστέψει, ούτε ένα μικρό παιδί δεν θα το πίστευε. Δεν με κατάλαβες. Θα πούμε ότι είναι του Άκη, ο οποίος τις είχε αφήσει από τον καιρό του νέου στο σπίτι μου, και εγώ ανακαλύπτοντας αυτές τις πιζάμες ξαφνικά, αποφασίζω να τις πλύνω για να τις χαρίσω σε κάποιο φτωχό, εντάξει. Λοιπόν, την ημέρα που βάζω αυτό το συγκεκριμένο πλυντήριο βρέχει πάρα πολύ όμως και δεν μπορώ να απλώσω εγώ ρούχα στη δική μου την ταράτσα. Και έτσι έρχομαι στο σπίτι σου για να απλώσω κάτω στο σκεπαστό, το μπαλκόνι το δικό σου. Οπότε και τις ξέχασα και ξέμειναν εκεί. Πολύ παραμύθι. Εντάξει, τρώγεται. Λοιπόν, θα πάμε μαζί στο σπίτι και μόλις έρθει και η Κίτσα θα ανοίξω τη συζήτηση για τις πιζάμες του Άκη. Ας το προσπαθήσουμε κι αυτό. Τι να πω. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Μόνο, ξέρεις τι φοβάμαι. Μην τυχόν μας πετύχει σε κανένα διάδρομο και μας αρπάξει από τα μούτρα. Και δεν προλάβουμε να αρθρώσουμε λέξη. Εντάξει, θα προσέξουμε. Δεν μου αρέσει πώς μπορούμε να βγούμε από εκείνο το παράθυρο στο δωμάτιο του Λεωνίδα. Μπα. Θα είναι κλειστό. Γιατί χάνουμε τίποτα να τσεκάρουμε. Κατάλαβα, γόρι μου. Όχι, κατάλαβα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Όχι, ρε. Δεν πρόκειται να σε δώσω ποτέ σε κανέναν. Όχι, παιδί μου, ούτε στον πατέρα σου θα το πω. Ναι, και τούλα μου, ναι. Εντάξει, αγάπη μου. Θα τα πούμε πάλι, ναι. Έλα, σ' αφήνω γιατί ήρθε ο άντρας μου. Γεια. Αγόρι μου, καμάρι μου, ο στήλος του σπιτιού μου, το στεφάνι μου, μωρέ. Βρε, νωρίς γύρισες. Δεν μου λες, τι σου πει Μέρη. Α, δεν ξέρεις. Στη ζωή μου, Νάσο μου, δεν ξέρω. Ξέρεις πολύ καλά όμως, Βιβί μου, ότι δεν μ' αρέσει να είμαι μαλάκας υπόθεσης. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι μου λες, μα το Χριστό. Δεν μου λες, Βιβί. Μόλις έφυγα το πρωί, ποιο πήρε τηλέφωνο. Το πρωί, τι ώρα. Τώρα δηλαδή θες και τα δευτερόλεπτα. Μόλις έφυγα εγώ από εδώ, να πάω στις Μέρες. Α, μόλις έφυγα. Α, μόλις ναι. Έφυγες, ωραία. Ναι, σηκώθηκα. Α. Πήγα στο γραφείο σου. Ναι. Πήρα τον μπλάνκο, εκεί που. Ναι, ναι. Ήρθα εδώ πέρα πάλι στο γραφείο μου. Ναι. Έσβησα κάτι που έπρεπε να σβήσω. Μετά ήπια καφεδάκι στην υγειά μας. Και. Βρήκα τα χαρτιά του Δημητρακόπουλου. Ναι, μωρέ, ξέχασα να σου το πω. Που έπρεπε να τα πάμε στο χολαργό. Ναι. Που ήταν χαμένα. Ναι, τα βρήκα αυτά. Μετά πήρα τον μπλάνκο, σηκώθηκα πάλι. Το πήγα πίσω στο γραφείο σου. Γιατί εσύ έχεις και αυτό το ψώνιο. Ότι πρέπει να βρελέψεις τα πράγματά σου εκεί που τα αφήνεις. Αλλιώς γίνεσαι ένας τρελός. Λέω, μπορεί να έχεις και δίκιο. Και μετά. Και μετά. Δεν θυμάμαι. Α, δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι, μπορεί να σου. Είναι δυνατόν τώρα να θυμάμαι σημαντικές λεπτομέρειες. Ενώ τον μπλάνκο, ας πούμε, είναι σημαντική λεπτομέρεια. Είναι, δεν είναι πως είναι. Δεν μου λες, Βιβί. Είμαι εγώ αυταρχικός πατέρας που πρέπει όλοι οι άλλοι γύρω του να κάνουν συμπαιγνία για να καλύψουν το παιδί. Κοίταξε τώρα να σου λέω για να πούμε και το στραβού το δίκιο. Έναν αυταρχισμό ως άνθρωπος τον έχεις.
Ο σύζυγος, ας πούμε, πότε, ναι, βγάζεις ένα αυταρχισμό. Τώρα, σαν πατέρας, όχι. Όχι, δεν είσαι αυταρχικός, αντιθέτως, είσαι πάρα πολύ δημοκρατικός. Γι' αυτό, αγάπη μου, γι' αυτό σε παρακαλώ, συνέχεια πες του στα πόδια σου. Δηλαδή, να κάνουμε ένα παιδάκι μας. Και τότε, γιατί δηλαδή, μόλις έφυγα το πρωί, τσακίστηκες να πάρεις τις άλλες τις κότες στο τηλέφωνο να τους πεις ότι πάω από εκεί? Όσοι τορκίζομαι ότι έχω ιερό, δεν πήρα. Μα εσύ τώρα το ιερό, το έχεις ξεχάσει προπολού. Αφού το παραδέχτηκε η Μέρη. Μα εγώ δεν μίλησα με τη Μέρη, με τη Ζέτα μίλησα. Άρα όρκος δεν πιάνει. Και γιατί δεν μου είπες ότι το παιδί μένει στο σπίτι της Μαρλένας? Γιατί, αγάπη μου, αυτό είναι δική σου δουλειά. Ως πατέρας που είσαι, να το διευθετείς. Δεν είναι δική μου δουλειά. Και στη Μέρη και τη Ζέτα ήταν δική σου δουλειά. Αυτές, αγάπη μου, δεν τις ψαρεύει η Κίτσα όπως εσένα. Ρε κούνια που σας κούναγε. Κούνια που σας κούναγε. Ότι ψαρεύει η Κίτσα εμένα. Να ψαρέψει η Κίτσα ποιον εμένα? Αν θες να μάθεις, εγώ ψαρεύω την Κίτσα. Και ξέρεις σήμερα τι τσεκμεύσα? Τι? Ότι ο Πέτρος μένει στο σπίτι της Μέρης. Άντε. Βρήκε η Κικίτσα της πιτζάμας του Πέτρου στην κρεβατοκάμαρα της Μέρης. Όπα, όχι. Παρεξήγηση. Αυτό είναι παρεξήγηση. Οι πιτζάμες αυτές δεν είναι του Πέτρου, όχι. Οι πιτζάμες αυτές είναι του Τέλη. Μου το εξήγησε εμένα ο Λεωνίδας. Α, είδες και τον Λεωνίδα? Όχι, παιδί μου, δεν είδα τον Λεωνίδα. Απλώς ο Λεωνίδας εξήγησε στην Κικίτσα και στη Μέρη και εμένα μου το πει Ζέτα. Και τότε γιατί δεν μου είπες μου το εξήγησε η Ζέτα και μου είπες μου το εξήγησε ο Λεωνίδας? Γιατί ρε Νάσο, θα κάθισε και θα μου λες μετά ότι κάθομαι και μιλάω κρυφά με τη Ζέτα? Δεν ξέρω γιατί πάλι τελικά, δηλαδή, αισθάνομαι ότι είμαι μαλάκας υπόθεσης. Αγάπη μου, αυτό είναι δική σου φοβία, δηλαδή δεν φταίνει άλλη γι' αυτό. Δηλαδή ο Πέτρος δεν μένει στο σπίτι της Μέρης? Μα είναι δυνατόν, Ρενάζο, να νομίζεις ότι ο Πέτρος μένει στο σπίτι της Μέρης? Είναι δυνατόν? Πώς γίνεται με την Κικίτσα μέσα στα πόδια τους να σου λατσάρει όλη μέρα, να έχει βγάλει ρίζες εκεί μέσα? Όχι, αυτό γίνεται? Πες, γίνεται? Ξέρω τώρα που το λες και το παρατηρώ, βέβαια, είναι δύσκολο. Και εμένα που με πήρε τηλέφωνο, δηλαδή, από το σπίτι της Μέρης με πήρε τηλέφωνο. Και εκεί θα είναι ακόμα. Ως τύχημα. Α, τι. Έλα, βρε, εσύ είσαι και μου κόψει τη γωνία. Σε τρόμαξα, για συγγνώμη, αλλά ξέχασα τα κλειδιά μου και μπήκα από το παράθυρο. Με τόσα σπίτια τώρα δεν ξέρω ποια κλειδιά να πρωτοβάρω. Τι τυρόπιτα ήταν αυτή που έφερε, γιαγιά μου? Τι πράγμα ήταν αυτό? Μετά τον πονόδοντο ήταν ό,τι έπρεπε. Την έφεγα, την ευχαριστήθηκα. Πήγε στο γιατρό? Πήγε. Όχι, εντάξει, μου πέρασε το δοντάκι μου μια χαρά. Ω, πρόσεξε, το δόντι είναι ύπουλο. Θα ξαναπιάσει, να ξέρει. Θα πας οπωσδήποτε στο δόντι. Γιαγιά, γιατί κρατάς τις πιτζάμες στο τελί? Τώρα αλλάζει κουβέντα γιατί δεν θες να ακούς για το γιατρό. Ποιες πιτζάμες, το τέλει, πες? Ναι, το τέλει είναι αυτές τις πιτζάμες. Είναι το τέλει αυτές. Και τι είχε εμφανιστεί η κρεβατοκάμερα της μάνας σου? Στην κρεβατοκάμαρα της μάνας μου τις βρήκες? Ναι. Α, την άχρηστη. Τι. Δεν είναι να της αναφέρεις μια δουλειά? Τι έκαλε? Ρε παιδί μου, τις δανείστηκα εγώ ένα βράδυ τις πιτζάμες του Τέλη να τις φορέσω. Ναι. Και του λέω, παιδί μου, θα τις φέρω εγώ καθαρές και τις έφερα στη μάμα να τις πλύνει. Τις ακούμπησα στην πολυθρόνα στην κρεβατοκάμαρα, τις ακούμπησα και τις λέω, ρε μάνα, πλύντες εκεί πέρα το παιδί να τις πάρει καθαρές. Έλα, βρε, τόσα χρόνια ξέρεις τη μάνα σου. Τη μάνα σου πήγες και έδωσες τις πιτζάμες. Δεν τις έφερνες σε μένα, ξέρεις τι έκανε? Τι έκανε? Κουβάρι. Απαράδεκτη είναι. Α, Παναγιά μου, ώρες λέω δεν είναι κόρη μου. Και τη έβαλε κάτω από το στρώμα, βρε παιδί μου. Κάτω από το κρεβάτι, το κράτη, ναι. Έλα, μα είναι τελείως, δηλαδή δεν την καταλαβαίνω κι εγώ πολλές φορές αυτή τη γυναίκα. Δεν σα πλύνω εγώ, μη σε νοιάζει, αγάπη μου. Ναι, για να τη πλύνει καλά, γιατί το παιδί τη χρειάζεται. Έτσι, ναι, σε μένα το λες. Όχι, σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Και κάτι άλλο, να μην το ξεχάσω. Κάθε φορά που θες να έρθεις στα σπίτια μας. Α, χάρηκα που ήρθες. Και εγώ πολύ. Ναι, όταν θες λοιπόν εσύ να έρθεις να μου κάνεις επίσκεψη, θα μας παίρνεις τηλέφωνο πρώτα. Γιατί? Χαλάσαν τα κουδούνια. Και δηλαδή, έλεγα, ναι, χαλάσανε τα κουδούνια. Κάνεις. Και άμα είσαι από κάτω θα χτυπάς και δεν θα σε ακούμε ποτέ. Εμείς θα ξεσταλιάσεις. Καλή, χαλάσανε όλα τα κουδούνια. Δεν σε πιστεύω. Κοίταξε, ήρθανε κάτι φίλοι μας στο σπίτι και για το καλορίζικο έτσι για τα σπίτια να μας πούνε μεγιά. Βάλανε καρφίτσα τα κουδούνια και χαλάσανε. Μικρά παιδιά κάνανε και τους λαϊκίες. Κάντε κάτι παιχνίδια, μωρέ, και εσύ. Εντάξει, μωρέ, μικρά παιδιά είναι. Μικρά παιδιά στην ηλικία σου είναι. Έχει τίποτα να φάμε? Έχει, λέει. Και έλεγα, μόνη μου θα φάω σήμερα. Έλα, μόνη μου θα φάω σήμερα. Βρε, τι χαρά μου στο σπίτι. Τι ωραία που ήρθες. Ελεύθερο το τοπίο. Κάτι πρέπει να κάνω, Δεν γίνεται. Δηλαδή, έχω αρχίσει να συμπεριφέρομαι σαν τον Λεωνίδα. Ναι, μα καλά που το κατάλαβες. Τέρμα τα ψέματα. Τέρμα τα ψέματα. Δεν θα πω την αλήθεια, ρε παιδάκι μου. Όλα αυτά, δηλαδή, μου σπάνε τα νεύρα. Τις πιτζάμες του Άκη. Λοιπόν, μαμά, αποφάσισα να μένει ο Πέτρος εδώ πέρα μερικές μέρες την εβδομάδα. Τέρμα. Απλά πράγματα. Μπράβο. Σε συγχαίρω, έτσι πρέπει να κάνεις. Ναι, παιδάκι μου, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω δικαίωμα να κοιμάμαι καλιά με έναν άντρα. Τα κοριτσάκια.
και έχουν αυτό το προνόμιο. Μπράβο, μπράβο, Μέρη, συνέχεια έτσι τώρα που έχει πάρει φόρα, ακριβώς έτσι. Και αυτό το κρυφό, μα, να κρύβομαι συνέχεια, μα, είναι απαράδεκτο δηλαδή. Θέλω να είμαι με τον άνθρωπο που αγαπάω. Να κοιμάμαι το βράδυ μαζί του αγκαλιά και να ξυπνάω το πρωί μαζί του αγκαλιά. Το αυτοεννόητο δηλαδή. Κανονικά δεν είναι κάτι το. Γεια σας, κουκλίτσες. Ορίστε. Καλέ μας είπες κουκλίτσες. Καλά, μην το πάρετε και πάνω σας, έτσι το είπα. Τώρα πες, τι βλέπω σε τρελάκια πια. Τι γίνεται, mother, πώς έτσι και είσαι χαρούμενη, συνέβη κάτι ευχάριστο? Αχ, είχα κάτι φρικτές υποψίες και αποδείχτηκαν όλα ψέματα και με ενθουσιασμένη. Τι υποψίες? Δεν μπορώ να σας πω τώρα, γιατί πρέπει να πάω στο παιδί πορτοκαλά. Δεν τελείωσε η δική μου και δεν έχει να πιει με το φαγητό του. Έλα, παιδί μου, πες μας τώρα τι υποψίες να ξέρουμε. Δεν θα πάει τίποτα ο Λεωνίδας χωρίς πορτοκαλάδα για δύο λεπτά. Τίποτα, παιδί μου. Βρήκα τις πιτζάμες του Τέλη στο κρεβάτι της, μέσα στο δωμάτιό της. Και να σου πω την αλήθεια, νόμιζα ότι ήταν του Πέτρου και τρελάθηκα. Στενοχωρέθηκα, πήγα να σκάσω. Πιτζάμες του Τέλη. Ναι, καλέ. Τις πιτζάμες που σου φέρει ο Λεωνίδας να πλύνεις. Α! Ναι, σωστά. Οι πιτζάμες που μου φέρει ο Λεωνίδας να πλύνω. Ναι. Και εσύ το ξέχασες. Ναι, το ξέχασα. Ναι. Όχι, που δεν θα το ξέχναγες. Εσύ, αγάπη μου, αν δεν ήμουν εγώ στη ζωή σου, δεν θα είχες κάνει τίποτα. Θέλετε, αν δεν είχε και σένα, τι θα έκανε? Αυτό ήταν το θέμα τώρα. Να σου πω, πες το Λεωνίδα, μόλις πάει να έρθει εδώ πέρα, μην φύγει χωρίς να με δει. Ναι, βεβαίως. Να σου πω, γιατί δεν έρχεσαι να φάτε κι εσείς. Έλα κι εσύ, αγάπη μου. Τι? Ευχαριστώ, μωρέ, και κοίτσι μου, λέγω, κάνω δίαιτα, δεν θέλω. Όχι, κάνεις δίαιτα, μια χαρά είσαι, βρε. Ελάτε, σας περιμένω. Άντε. Θα περάσουμε ωραία. Κατάλαβες τίποτα? Κατάλαβα ότι μόνο ο Λεωνίδας μπορεί να λύσει αυτό το μυστήριο. Αλλά εσύ τι να σου πω, ρε παιδάκι μου, πάλι κόλωσες. Δεν την είδες τώρα πως ήταν, δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Πρέπει να βρω τη σωστή στιγμή. Η σωστή στιγμή, μόνο από σένα μπορεί να είναι σωστή στιγμή. Πάμε από εκεί τώρα να δούμε και τον Λεωνίδα. Άντε, πάμε. Εκεί, δεν το βλέπω. Δεν σου είσαι εδώ, παιδάκι μου. Εσένα ερχόμουν να βρω. Και εμείς εσένα ερχόμαστε να βρούμε. Τι σύνδεση. Εδώ στο διάδρομο δεν τη βάλουμε. Α, ναι, και ξέχασα να σου πω. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Της έδωσα στην Κικίτσα να της πλύνει. Τις πιτζάμες του Τέλη. Ποιες πιτζάμες του Τέλη, παιδάκι μου? Δεν ήταν του Τέλη αυτές τις πιτζάμες? Αχ, ναι, τι βλάκα, ας πούμε. Σιγά με φοράει κουρέλια. Τέλος φοράει κόκκομα ανέλμονο. Αλλά δικές ήταν οι πιτζάμες. Εντάξει, μάνα. Τις έδωσα στην Κικίτσα να τις πλύνει, σε γλίτωσε και από τον κόπο. Αν όμως αυτές ήταν δικές σου πιτζάμες, τότε τις πιτζάμες του Τέλη εγώ τι τις έκανα? Τις ξέχασα στο σπίτι. Να, είδες, ολοκληρώθηκε το παράμυθι. Η Μέρη, ξέρεις τι μπορεί να λέει τώρα? Μάλλον λέει για τις πιτζάμες του Άκη που σου είχα δώσει μια φορά να άπλωνες ένα βράδυ που βρέχει, θυμάσαι? Ποιος Άκης, το. Α! Άκης, ζέτα πάλι με τον Άκη. Έλα, παιδί μου τώρα. Απλά μου είχαν ξεμείνει κάτι πιτζάμες του Άκη, τις οποίες και έπλυνα εγώ να τις δώσω σε κανένα φτωχό άνθρωπο που τις χρειάζεται, τέλος πάντων. Καλαντόμα είσαι εσύ. Λεωνίδα, μου κάνεις μια χάρη. Μην μπεις, σε παρακαλώ πολύ, στην Κικίτσα ότι οι πιτζάμες είναι του Άκη. Θα με υποχρέωνες αν συνέχιζες το παραμυθάκι με τον Τέλη. Το συζητάς, το Τέλη είναι οι πιτζάμες, τελείωσε. Βλέπω, Ζετάκι, έχεις κάνει αλματώδεις πρόοδο στα ψέματα. Σε λίγο θα ξεπεράσει και εμένα, ε. Μάλλον εσύ ξεκίνησες το ψέμα και το Ζετάκι το συνέχισε. Γάτα είσαι, εσύ δεν σου ξεφεύγει τίποτα όμως. Άντε, πάμε τώρα να φάμε στην Κικίτσα, μας περιμένει 10 ώρες. Άντε. Ναι, πηγαίνετε εσείς. Εγώ θα πω μια στιγμή στο δωμάτιό μου, έχω να σκεφτώ κάτι και θα έρθω αμέσως μετά. Να κάνω εμφάνιση. Δεν το πιστεύω ότι ξεπέρδεψα έτσι μαγικά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίρνουν τα παυσίπονα από εκεί που τα συγκυρίζω και τα βάζουν αλλού. Δεν έχει γούστο να τα έχει στο μπάνιο. Καλησπέρα, κύριε Κικίτσα. Τι καλησπέρα, δηλαδή καλημέρα. Α, κάνετε έτσι. Ο Πέτρος είμαι. Ο Πέτρος. Τι δουλειά είσαι εδώ? Ήρθα να πω μια καλησπέρα στη Μέρη. Και κουβέντα στην κουβέντα μας έπιασε το ξημέρωμα. Τι γνώσεις είναι αυτές? Ο Πέτρος δεν έφυγες ακόμα? Εκεί που τα λέγαμε στον καναπέ, σε πήρε ο ύπνος. Και σε πήγα στην κρεβατοκάμαρά σου και ετοιμαζόμουν να φύγω, έπεσα πάνω στην κυρία Κικίτσα. Και ετοιμαζόσουν να φύγεις να πας στο γραφείο σου έτσι, με τα σάβρακα. Α, μαμά, εδώ είσαι.
Με στη μίστα μου δεν βλέπω τίποτα. Χρωστάω μια εξήγηση στην κυρία Γκίτσα. Λοιπόν, κυρία Γκίτσα, σας έλεγα ότι κουβεντιάζαμε στο σαλόνι, ήπιαμε 2-3 ποτάκια. Εγώ δεν τα σηκώνω και ζαλίστηκα. Πηγαίνοντας λοιπόν τη Μέρη στην κρεβατοκάμαρά της, σκέφτηκα λέω να ρίξω λίγο νερό επάνω μου να μην πάω ζαλισμένο στο τιμόνι. Συγγνώμη, δεν σε ρώτησα αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το μπάνι. Τι μου λέτε εσείς οι δύο, για πόσο βλάκα και ηλίθια με περνάτε? Το τελευταίο πράγμα που μπορεί να σκεφτεί κανείς για εσάς είναι ότι είστε βλάκας και ηλίθια. Τώρα μου επιτρέπετε να πάω να βάλω τα ρούχα μου. Έτσι, χωρίς μπάνιο δεν τα βάλετε? Δεν χρειάζομαι το μπάνιο πια. Συνήλθα, μια και έξω. Τι έκανες, έφερες το φίλο σου. Θα σε διαλύσω. Έφερες το φίλο σου μέσα στο σπίτι, ε. Αν ερχόταν ο γιος σου, βρε, αν ερχόταν ο Λεωνίδας στη θέση μου, τι θα κάνεις, πες μου, τι θα κάνεις. Παιδιά, και μου τρελάθηκες, τρελάθηκες. Πες να με δίνεις, πες να μου τραβήξεις το μαλλί. Δεν έχεις συνειδητοποιήσει πόσο χρονών είμαι, μαμά. Και 100 χρονών να είσαι, είσαι η κόρη μου, το καταλαβαίνεις. Στο. 10 λεπτά κήρυγμα. Τώρα που φύγει ο Πέτρος, κάτσουμε να τα πούμε εμείς οι δύο, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Άμυνα διεπιθέσεως, έτσι. Φωνάζει ο κλέφτης. Μα, ως εδώ. Ως εδώ. Δεν πάει άλλο. Καλά, παιδί. Μη συγχύζεσαι και σκυμμένης, για όνομα του Θεού. Μην πάθεις και τίποτα. Θα συγχύζομαι όσο θέλω. Όσο θέλω. Δεν θα μου κάνεις κουμάντο και σε αυτό πόσο θα συγχύζομαι. Γιατί πότε σου έκανα κουμάντο εγώ? Πότε. Πότε. Πάντα. Πάντα. Τι θα φάω, τι θα πιω, σε ποιον θα μιλήσω, με ποιον θα κάνω παρέα, τι θα φορέσω. Τι... Εγώ σου είπα πότε να. Τι να φας, εγώ. Φάει σαλάτα. Φάει σαλάτα. Δεν θέλω, παιδάκι μου, σαλάτα. Δεν θέλω σαλάτα. Μη φας σαλάτα. Δεν σε υποχρέωσε κανένας. Κακό στον εαυτό σου θα κάνεις. Και θέλω να κάνω παρέα με τη Ζέτα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Έχεις πρόβλημα? Γιατί δεν κάνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ παρέα με τη Ζέτα? Ναι, κάνω, αλλά με ενοχές. Σαν τους κλέφτες. Ενοχές. Κακό ενοχές. Εγώ δεν βλέπω καμιά ενοχή. Και με τον Πέτρο. Με τον Πέτρο. Μια χαρά παιδί δεν είναι ο Πέτρος. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Εγώ θέλω με τον άνθρωπο που είμαι, που τον αγαπάω, να κοιμάμαι και να ξυπνάω το πρωί μαζί του. Έχεις πρόβλημα και σε αυτό? Τον αγαπάς? Να τον παντρευτείς. Δεν μπορώ να τον παντρευτώ. Μα δεν τον ξέρω αρκετά καλά για να τον παντρευτώ. Αφού δεν τον ξέρεις καλά, γιατί τον βάζεις στην κρεβατοκάμαρά σου? Τι να κάνω, δηλαδή, να τρέχω στα ξενοδοχεία? Πρόσεξε καλά, γιατί τώρα θα αρχίσω να συγχύζομαι εγώ. Συγχύσου και πλαντάξου. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να μιλάς έτσι. Νερό. Θέλω λίγο νερό. Δεν έχει νερό. Πιες καφέ. Θα κλειδοπαρνώσεστε βρε μέσα στο δωμάτιο έτσι. Δεν μου λες. Ωραία. Θα κοιμόσαστε κάθε μέρα σε αυτό το κρεβάτι. Και άμα ανακαλύψεις το δρόμο ότι δεν σ' αρέσει, τι θα γίνει? Θα χωρίσω. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα χωρίσεις και θα βρεις άλλον. Α, δηλαδή θα αρχίσεις να αλλάζεις τους άντρες σαν τα αποκάμψα. Δεν φοράω αποκάμψα συχνά. Μπλουζάκια φοράω. Πολύ ωραία. Θα αλλάζεις τους άντρες σαν τα μπλουζάκια. Ακριβώς. Μέρι, δεν σ' αναγνωρίζω. Α, και δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Δεν έχεις δει τίποτα. Ξέχασες και τα τσιγάρα του Πέτρου. Κάτσε να καπνίσουμε κανένα τσιγαράκι. Τι κάνεις? Καπνίζω. Oh, δεν μπορώ. Όχι, μαμά, δεν καπνίζω. Ψέματα σου. Όχι, πλάκα σου. Ψέματα, για πολύ σπάσιμο το έκανα, δεν καπνίζω, μαμά! Έλα, ρε Νάτσο, έλα! Πού είσαι, ρε γαμώτα, να στάσω τον κόσμο να σε βρω πρωί-πρωί. Καλά, δεν σου είπα ότι έχω ραντεβού με τον αντιπρόσωπο. Αμά, το ξέχασα. Και δεν μου λες, γιατί είχες κλειστό το κινητό σου? Έφυγα meeting. Νάτσο, έχουμε πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Η Κικίτσα έπεσε ξερή. Εγκεφαλικό? Όχι καλέ. Λιποθυμία, απλώς. Και πού είναι τώρα? Στο σπίτι της Μέρης και περιμένουν τον γιατρό. Είναι και η Μέρη μαζί της. Τι σου λέω τώρα, Ρενάσο? Πώς το έπαθε έτσι ξαφνικά? Τι να σου πω, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Απλώς η Μέρη πήρε σε μια κατάσταση έξαλλη τηλέφωνο και μου ζήτησε τον αριθμό του παπα Ιωάννου. Το έδωσες? Βέβαια το έδωσα. Δεν μου λες, θα πας εσύ ή θα πάω? Όχι, παιδί μου, εγώ θα πάω. Τώρα θα πάω. Εσείς τρεις γυναίκες μόνο σας, τι να κάνετε εκεί πέρα? Σωστό κι αυτό. Ρενάσο, μόλις έρθει η Λίτσα, θα έρθω κι εγώ, εντάξει? Ναι. Θα ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Εγώ δεν έχω τίποτα. Είμαι μια χαρά. Δεν θέλω να με δει κανένας γιατρός. 10 λεπτά λιπόθυμη και δεν έχεις τίποτα, το λες εσύ αυτό? Έκανα μάνα σε συνεφέρω. Περιμένουμε τον γιατρό. Τέρμα. Να περιμένεις τον γιατρό για σένα, όχι για μένα. Εγώ είμαι μια χαρά. Εσύ έχεις πρόβλημα. Που καπνίζεις και τα πνευμόνια σου είναι κατάμαυρα και έχουν πίσα μέσα. Κάτσε. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις. Η πόρτα αυτή θα ανοίξει μόλις πει ο γιατρούλης μας. Λέω. Κάτσε κάτω, να ξεκουραστείς, να είσαι ήρεμη και χαλαρή, τώρα που θα έρθει ο γιατρός. Αυτό που έκανες τώρα θα μου το πληρώσεις, ε. Δεν μου λες, γιατί ντύθηκες και στολίστηκες έτσι? Ποιος στολίστηκε, ρε μάνα? Ένα ρούχο έβαλα, θα έρθει ο γιατρός, δεν θα έρθει. Θα έρθει ο γιατρός και εγώ να είμαι έτσι με την νυχτικιά, και με τη ρόπα. Καλά, εσένα θα σε γδύσει που θα σε γδύσει, τι να ξαναντύνεις τώρα? Τι λες, καλέ, που θα γδυθώ εγώ μπροστά σε ξένον άνθρωπο? Και σε βγει, είσαι.
Πώς με γέννησες ντυμένη? Όταν σε γέννησα πονούσα, παιδί μου. Τώρα είμαι μια χαρά, είμαι περδίκη, σου λέω. Ναι, αυτό θα μας το πει ο γιατρός. Άκουσε, για να με δει γιατρός, εγώ πρέπει πρώτα να κάνω το μπάνιο μου, τον ντους μου, να βάλω τις κολόνιες μου, να βάλω τις κρέμες μου και μετά να με δει. Παναγία μου, με έπρεξες φαρέτα. Πήγαινε, κάνει τον ντους. Εδώ πέρα όμως, έτσι. Να σε παρακολουθώ, μην μου πέσεις και. Πετσέτες σου είναι καθαρές. Πάω να δω. Μέρι, το νερό το θέλω κλειρό, δεν το θέλω ζεστό όπως το κάνεις εσύ, εντάξει? Δεν ξέρω. Τι εννοείς δεν ξέρεις? Δεν ξέρω. Ήμουν μέσα στο μπάνιο, βγήκα έξω, είχε εξαφανιστεί. Ωραία, θα έχει πάει σπίτι, πάνω από δύο λεπτά. Δεν μπορεί, αφού την είχα κλειδώσει μέσα. Γιατί δεν είχε κλειδώσει μέσα? Για να μην βγει έξω. Και πού να πάει, δηλαδή? Στο σπίτι της Νάσο. Και γιατί δεν την άφηνε να πάει? Γιατί ήθελα να την κοπανίσει από τον γιατρό. Τότε θα χρησιμοποιήσει τα κλειδιά για να φύγει. Αφού τώρα που σου άνοιξα ήταν κλειδωμένα. Εντάξει, θα κλείδωσε αυτή πάλι με τα κλειδιά. Πάμε στο σπίτι δύο λεπτά να δούμε, ρε παιδί μου. Έτσι όπως αφήνει το παράθυρο, δεν θα μπει κανένα να τη σκοτώσει κανένα. Τι άλλο. Έλα, μωράκι μου. Έφυγε και ο Λασμανούλα σου. Ναι, βρε, αγαπούλα μου. Φυστόπα, θα έρχονταν για τσεκάρισμα. Δεν κάθισε. Πού είσαι? Σπιτάκι μου κι εγώ. Έλα, βρε, μωράκι μου, πάλι σπίτι να κοιμηθούμε μαζί. Δεν θα ξανάρθει σίγουρα. Έλα, Μαλένα, ανιστάζω. Ήδη έκοψα ένα σωρό βόλτες το πρωί. Θα κάτσω εδώ να κοιμηθώ. Καλά, αφού δεν θες να κοιμηθούμε αγκαλίτσα. Έλεος, ρε Μαρλενάκη, νιστάζω. Άντε, γεια σου, γεια σου. Δεν είναι μέσα. Εγώ ένα λεπτό έλειψα μόνο στο μπάνιο. Δεν είχε χρόνο να κλειδώσει και να ξεκλειδώσει. Και τι έγινε, την πήραν οι νεράιδες? Εδώ είναι, είμαι σίγουρος. Πάω να φέρω τα κλειδιά να ξεκλειδώσουμε. Κύριος Παπαϊωάννου. Μάλιστα, οικονόμου στο τηλέφωνο, ναι, που σας πήρε η κόρη μου να περάσετε από εδώ, από το σπίτι. Δεν χρειάζεται να έρθετε. Ναι, είμαι πολύ καλύτερα. Ήταν απλώς μια ζάλη, μια μικρή ζάλη. Αλλά η κόρη μου, ξέρετε, με αγαπάει υπερβολικά και... Ναι, είναι. Είναι υπερβολική. Θα περάσω από το ιατρείο σας, να με εξετάσετε, ναι. Εξαφανίστηκαν και τα κλειδιά. Και τα κλειδιά εξαφανίστηκαν. Κάτι μπορώ να καταλάβω. Έχει μετακομίσει το τρίγωνο των Βερμούντων στο σπίτι σου. Μυστητή μου, κύριε. Μέσα τι γίνεται? Ξέρω, προσπαθώ να ακούσω, δεν ακούω τίποτα. Δεν πετυχαίνει να φέρει ένα ποτήρι? Λίγο μεγάλο. Λίγο, μη θες γασφινάκι. Δεν πάμε μέσα στο σπίτι μου. Θα ξεφτυλιστούμε εδώ πέρα. Πάμε. Τι έγινε, ρε παιδιά? Θα μου πείτε και εμένα επιτέλους τι έγινε? Χάσαμε την Κικίτσα. Όχι.
Όχι, μωρέ, τη χάσαμε, ξεφανίστηκε. Πεπεπέ αμέσως. Και πώς εξαφανίστηκε, ρε παιδιά, πώς τη χάσαμε. Δεν το καταλαβαίνω. Τι είπε ο γιατρός? Δεν είπε. Και γιατί δεν είπε? Γιατί δεν ήρθε. Ρε μπάς, ήρθε και εξαφανίστηκε κι αυτός. Λοιπόν, κορίτσια, ξέρετε τι λέω. Θα με κρατάει κάθε μια από ένα χέρι. Και αν νιώσει μια στιγμή ότι πάει να εξαφανιστεί, θα κατζωθεί για να επάνω. Σταμάτα τις ακλαμάρες, ρε παιδί μου. Λοιπόν, εξηγήστε μου και εμένα να καταλάβω πού ήταν η Κικίτσα, πώς εξαφανίστηκε. Εδώ ήταν, ρε παιδί, εδώ. Την είχα κλειδώσει εδώ μέσα γιατί δεν ήθελε να δει το γιατρό. Μπήκα ένα λεπτό μέσα στο μπάνι και εξαφανίστηκε. Έφυγε με τα κλειδιά της, αν αυτό ετοιμαζόσουν να πεις. Ορίστε, να καλά, θα την περιλάβω τώρα. Άμα εγώ να δεις, παιδί, θα ανοίξω εγώ. Βέβαια. Τι έγινε, ρε παιδιά, που πάρει 700 τηλέφωνα, δεν απαντάει κανείς. Χάσαμε την Κικίτσα. Βρεά το διάλογο και εσύ, πεπεπέ! Όχι, ρε παιδί μου, δεν πέθανε. Έτσι την πάτησα κι εγώ προηγουμένως. Ρε παιδιά, πας και την κοπάνεις από το δωμάτιο του Λεωνίδα. Αμ' έτσι εξηγείται. Λοιπόν, δες τι θα κάνουμε. Θα πάμε τώρα στο δωμάτιο του παιδιού και κόβω το λαιμό μου ότι θα βρούμε το παράθυρο ανοιχτό. Πάμε! Πενάσο, μην τον κόβεις το λαιμό σου, ορίστε, κλειστό είναι, θεόκλειστο είναι. Αχ, ο Λεωνίδας. Είναι εδώ ο Λεωνίδας. Καλά, είναι εδώ το παιδί και κοιμάται και δεν έχει ιδέα. Δεν πιστεύω στο άλλο δωμάτιο να βρούμε τον Πέτρο. Να σω. Δεν θα σου δώσω λογαριασμό. Εντάξει, άντε. Όχι, ρε, δεν είναι φιάλτης, ρε. Δεν είναι πραγματικότητα. Τι είναι, παιδιά, φέραμε τους φίλους μας να τσακωθούμε στο δωμάτιο του Λεωνίδα. Παιδάκι μου, καθάς, άκουσα πού ήρθες, ε. Δεν πάμε καλά. Έχω τρία, δύο σπίτια έχω. Θα καταλήξω να κοιμάμαι σε ξενοδοχείο. Πού πας, παιδί μου? Να βρω μια γωνιά να γύρω κι εγώ σαν άνθρωπο. Λεωνίδα, έλα εδώ. Έλα εδώ. Λεωνίδα! Είπα, έλα εδώ, Λεωνίδα. Πού έχουν γίνει. Σταμάτα, σε σκάσε. Γιατί, γιατί να σκάσω. Υπάρχει λόγος να το ανησυχήσουμε τώρα το παιδί. Κάτσε να δούμε πρώτα διέκρινα και μετά του λέμε. Όχι, όχι, όχι. Σε αυτό που λέει η Μέρη, εγώ συμφωνώ. Έχει δίκιο. Άλλωστε ο Λεωνίδας την υπεραγαπάει την Κικίτσα, ρε παιδιά. Αχ, πώς θα καταλαβαίνει όλο αυτό το ένστικτο της μάνας. Βιβί! Δεν θα μιλήσουμε τώρα για το παιδί. Για ποιο παιδί? Για το δικό μας, αγάπη μου. Αυτό που δεν θέλει να κάνουμε. Ετόπε. Τώρα θα μιλήσουμε για το άλλο το παιδί. Το Λεωνίδα. Λατρεία. Μποσχομυρισμένε μου. Λουσμένε μου. Ωραία αγοράκι μου. Ευτυχώς που φόρεξες γιαγιά. Δεν θα σ' άνοιγα. Γιατί δεν θα πάνηκες? Θα σ' άνοιγα γιατί αποφεύγω μια γειτόνισσα. Και η Αριστάζη. Εγώ τέτοια ώρα, όχι βέβαια. Μπορώ να πάω να κοιμηθώ στο κρεβάτι σου? Λίγη, πήγαινε, λατρεία μου, πήγαινε. Γιατί πας στο κρεβάτι μου να κοιμηθείς? Όχι, τώρα είναι μεγάλη ιστορία, θα την εξηγήσω κάποια στιγμή. Μην αφήσει κανένα να με ξυπνήσει. Μη σε νοιάζει, θα είμαι ο Κέρβερος του ύπνου σου. Θα διαφυλάξω την ηρεμία και την ησυχία σου, μωρούλη. Μπράβο, κυρία. Τι θες, γιατί με ξυπνάς? Τέλει, πού είναι ο Λεωνίδας? Εμένα ρωτάς, μαζί σου κοιμότανε. Όχι, δεν κοιμόμασταν μαζί, ήρθε εδώ να κοιμηθεί. Γιατί, τσακωθήκατε? Όχι, βρε παιδί μου, θα ερχόταν η μάνα μου να φάμε μαζί πρωινό και έφυγε. Θα κοιμάται μέσα τούτο. Όχι, μέσα κοιμάται ο Αργύρης με τον Γιώργο. Ναι. Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Μισό. Να το. 10 το πρωί. 10-11 η ώρα έχω μάθημα, αρέσει. Έλα, βρε παιδί μου, πώς κάνεις, έτσι προλαβαίνεις? Δεν προλαβαίνω τίποτα να το φτιάξω καφέ πρώτα, αλλά εντάξει, αρχές είναι, δεν θα κάνουμε και τίποτα σοβαρό. Λέω να μην πάω. Ωραία. Καλή αρχή κάνουμε, βλέπω. Ναι, δηλαδή, έσαι όλη μέρα στη σχολή. Να σου πω, μάθημα δεν έχεις σήμερα. Εσύ τι κάνεις εδώ πρωί-πρωί? Εγώ ήρθα να κοιμηθώ με το μωρό μου, αλλά δεν είναι εδώ. Και πού είναι? Δεν ξέρω, εμένα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε είμαι σπίτι μου και θα πέσω να κοιμηθώ. Αργυρί, κάνε καφέ και για μένα. Θα πάω στο μάθημα σήμερα. Ναι, ναι. Μήπως τον είδες, μήπως έφυγε. Ενώ κοιμόμουν, τι λες, όνειρο τον είδα. Τι θες να σκέψει. Το καφέ σου, τη ζάχαρή σου, το νεράκι σου, θα φτιάξει όσους θες. Πού στα χέρια μου, ποτήρι. Μην είσαι απαιτητικός πρωί, αφού ξέρεις την κατάσταση. Τα ποτήρια είναι άπλυτα στον νεροχή του, να πάει να πλύνεις. Κοίτα ρε, ένα και ένα. Το... Έλα, τελείω, ναι, πρέπει. Ναι, ρε. Πού είναι, μπορείς να μου πεις, το τηλέφωνο το έχει κλειστό. Σπίτι του δεν είναι. Πού είναι? Δεν σου είπε το σπίτι του. Σπίτι του είναι. Και εδώ αυτό τι είναι, ρε, τέλη μου, σπίτι του δεν είναι? Το σπίτι του είναι στις κυρίας Μέρης. Και αυτό εδώ τι είναι? Αυτό εδώ είναι το σπίτι σκέτο. Ωραία. Πάρω τηλέφωνο στις κυρίας Μέρης, μην τα πάρω. Όχι, θα πάρω εγώ τηλέφωνο στις κυρίας Μέρης, γιατί θα την ανησυχήσετε τη γυναίκα πριν πρωί. Καλά, παρέσε. Τέλη, πλήρω ένα ποτήρι και για μένα να πιω κι εγώ καφέ. Πριτς, χεράκια δεν έχεις? Εγώ πάω στοίχημα ότι είναι κλεισμένη μέσα στο σπίτι της και κάνει απλώς την κουφή. Ρε εσείς,
Ξέρετε πόσες φορές μου το έχει κάνει εμένα η μάνα μου αυτό. Κατ' επανάληψη. Εντάξει, μπήκε στο σπίτι της με τα κλειδιά μου. Αυτό το δέχομαι. Από εδώ πώς έφυγε όμως. Με τα κλειδιά της. Αποκλείεται. Δεν άκουσα καμιά πόρτα να ανοίγει. Α, πουλάκι μου, πουλάκι μου. Τώρα θα σε περιλάβω. Συγγνώμη, έτσι θα την πείσει να σου πει που είναι. Άστα, το σηκώσω εγώ. Ορίστε. Ναι, κυρία Μέρη, μπορώ να μιλήσω με τον Λεωνιδά. Σου μοιάζω για κυρία Μέρη. Συγγνώμη, λάθος. Το κλείσε. Έλα ρε Αργύρη να πεις μια γουλιά καφέ και πάρει σωστά τώρα τον αριθμό. Άσε, άσε, παίρνω εγώ γιατί εσύ. Τι έχω δει. Άντε πάλι. Ναι, άσε, άσε να το σηκώσει και κανένας άλλος, μπορείς δούμε καμιά προκοπή σήμερα εδώ μέσα. Λοιπόν, περίμενε. Ναι. Καλά, τι τηλέφωνο πήρα. Εμένα ρωτάς, εσύ δεν ξέρεις. Εγώ την κυρία Μέρη πήρα τηλέφωνο. Σωστά πήρες, πολύ ωραία. Όχι, δεν πήρα σωστά. Η κυρία Μέρη δεν απαντάει, λες και βελάζει. Κοίτα, Τέλη, εδώ έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λέγε γρήγορα, σε παρακαλώ πολύ, τι θέλεις. Με την προϋπόθεση ότι θες κάτι το συγκεκριμένο, βέβαια. Εγώ το Λεωνίδα θέλω, αλλά εσείς τι πρόβλημα έχετε. Πρώτον, ο Λεωνίδας δεν είναι εδώ και δεύτερον, χάσαμε την Κικίτσα. Τη χάσατε, πώς το εννοείς δηλαδή. Τέλη, έχω δουλειά. Θες κάτι άλλο. Οκ, εγώ ευχαριστώ. Κάποια, έχουμε όλα. Έχουμε και τον Τέλη μέσα. Σ' όλα να ζητάει εξηγήσεις. Τι ήθελε ο Τέλης. Τι ήθελε, το Λεωνίδα ήθελε. Εμένα ήθελε. Από πού πήρε. Δεν ξέρω, Μέρη, πολλά δεν ρωτάς και εσύ τώρα τι θες. Καλά, εντάξει. Όχι, ρε παιδιά, έχει δίκιο η Μέρη που ρωτάει τόσο πολλά. Ο μικρός έφυγε από εδώ πέρα ανισταγμένος. Για να πάει σπίτι του, υποτίθεται, έτσι. Ο Τέλης παίρνει, δεν τον βρίσκει εκεί, παίρνει εδώ. Πού είναι ο μικρός. Λες να τον ρούφηξε η μαύρη τρύπα. Να σου μην το γελάς, δεν είναι αστείο αυτό. Μέχρι στιγμής έχει χαθεί η Κικίτσα και ο γιατρός. Και τα κλειδιά μου. Α, δηλαδή αυτή η μαύρη τρύπα ρουφάει και πράγματα, ε. Τώρα εσύ γιατί το γελάς, λίγα συμβαίνουν στον κόσμο καθημερινά. Τι εννοείς ακριβώς. Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή που εμείς καθόμαστε εδώ και μιλάμε αμέριμνοι και ανυποψίαστοι, μπορεί να είμαστε μάρτυρες ενός υπερφυσικού γεγονότος. Α, παπαρτιάξι. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή που καθόμαστε εδώ και μιλάμε, να είναι, ας πούμε, η Κικίτσα στον πλανήτη Σύριο με την άσπρη νυχτικιά μπλαστρωμένη με κρέμες νυχτός και να είναι οι εξωγήινοι να την περιεργάζονται. Έλα, ρε Νάσο, τι σχέση τώρα έχουν οι νυχτικές. Πώς δεν έχουν, αγάπη μου. Φαντάζεσαι τώρα τους εξωγήινους σαν χταπόδια να είναι γύρω-γύρω από την Κικίτσα και να την κοιτάνε την νυχτικιά της. Έλα, καλέ, σαν χταπόδια. Μα πώς ήρθε τώρα τα χταπόδια. Γιατί? Ό,τι θέλουν είναι αυτοί. Αμέ, όπως θέλουν να εμφανίζονται, για θα σε ρωτήσουν. Παιδιά, έχω μια ιδέα. Ναι, ξέρω. Να νοικιάσουμε ένα διαστημικό λεωφορείο. Άκερον. Πρώτον, δεν έχω μία και δεύτερον, αυτά τελευταία όλο πέφτουν. Όχι, Ρενάσο, δεν ήθελα να πω αυτό. Α. Θέλω να πω ότι μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο την Κικίτσα, η οποία μπορεί κατά λάθος να το σηκώσει. Τώρα παίρνουν τηλέφωνο. Δεν παραπέρνουν. Καλέ, θα μου ξυπνήσουν τα παιδιά. Έκανε ένα κλακ και μετά τίποτα. Α, θα ήταν μάλλον το χταπόδι που είδε φάτσα κάρτα την Κικίτσα με την νυχτικιά και πέσε σε. Τι εννοείς τίποτα. Παιδί μου, σαν να κόπηκε η σύνδεση. Ξαναπάρε. Όχι, να μην ξαναπάρει, αγάπη μου. Να μην ξαναπάρει. Μην τρελαθούμε τώρα. Η Κικίτσα θα είναι δίπλα και έχει βγάλει τηλέφωνο από την πρίζα. Να μην τη σταυρίζουμε. Αυτό είναι. Τι λες τώρα και εσύ, γιατί να μην ξαναπάρει. Πώς είσαι τόσο σίγουρος. Αυτό ήταν το κλακ που άκουσε η Βιβί. Η Κικίτσα κρύβεται γιατί δεν θέλει να την εξετάσει ο γιατρός. Αυτό είναι. Καλά, ο γιατρός που πήγε, που εξαφανίστηκε. Τον έφαγε και αυτόν τον χταπόδι. Λοιπόν, έλα, αγάπη μου, πάμε να φύγουμε εμείς από το μαξί. Πάμε στο μαγαζί μας γιατί θα μας φάνε σε λίγο και μας τα χταπόδια. Πριτς! Εγώ θα καθίσω εδώ μέχρι να λυθεί το μυστήριο. Εγώ μας θα φύγω. Λοιπόν, πού είναι τα κλειδιά που σου εξαφανιστήκανε πριν, Μερουλά μου. Μέσα στο μπουλάκι τα είχα. Α, μέσα στο μπουλάκι. Α, να δεις ότι εκεί θα είναι η περίφημη μαύρη τρύπα. Στο μπουλάκι. Μάρους, αγαπάρους. Αχ, να σου πρόσεχε, σε παρακαλώ. Εγώ φεύγω τώρα για να κάτσω εδώ με μουρλάντες. Κατάλαβες. Σιγά μην μουρλάδω να τώρα μην λέω το χταποδάκι, το κρασάτο. Τι έγινε. Έγινε ότι έκανατε μαντάρα εκεί μέρη και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Δηλαδή. Πήγαινε μέσα να σου εξηγήσουν οι μουρλές. Να σου πω, βάλ' τους και λίγο μυαλό. Έρχεσαι μέσα να σου πω κάτι. Έτσι που με έχεις γραπώσει μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Έλα. Ωραία. Τώρα ανησυχώ και για τον Λεωνίδα. Άντε πάλι τα ίδια. Πρωτότυπο, ανησυχεί για τον Λεωνίδα. Ρε Μέρη, πού θα πήγε, για κανένα καφέ με τη Μαριλένα. Σωστά, Μαριλένα. Πρέπει να πάρω ένα τηλέφωνο τη Μαριλένα. Ναι, μην χάνεις καιρό καθόλου. Αμέσως θα πάρεις τηλέφωνο.
Ο Λεωνίδας είναι μεγάλος άνθρωπος πια. Μένει μόνος του. Θα έχει εσένα να τον παίρνει τηλέφωνα. Μονιζέτα, άσε με τις συμβουλές σου πια. Θα πάρω τη Μαριλένα να ξαχωθώ. Δεν πάει να κόψει το λαιμό σου. Λοιπόν, εγώ προτείνω να πάρουμε τηλέφωνο και το γιατρό. Η εξαφάνιση της Κικίτσας πρέπει να έχει άμεση σχέση με την εξαφάνιση του γιατρού. Πάρε εσύ το γιατρό από το κινητό και θα πάρω εγώ από το σταθερό τη Μαριλένα. Ευχαριστώ. Κατάλαβες. Γιατί μιλάμε σιγά. Γιατί κοιμάται το παιδί μέσα. Ποιο παιδί? Ο Λεωνίδας παιδί. Έχουμε άλλο παιδί. Και γιατί κοιμάται εδώ? Αυτή είναι δευτερεύουσα ερώτηση που κάνεις. Έπρεπε να με ρωτήσεις πού κοιμότανε πριν κοιμηθεί εδώ. Πού κοιμότανε πριν κοιμηθεί εδώ? Στο δωμάτιό του. Λογικό μου φαίνεται. Καθόλου λογικό. Αν σκεφτείς ότι στο διπλανό δωμάτιο κοιμότανε η μάνα του με τον γκο. Βρήκε κίτσα. Αυτή η λέξη γκο που δεν μπορείς να την πεις, νομίζω ότι δεν εκφράζει τη σχέση που έχω εγώ με τη Μέρη. Την εκφράζει απόλυτα, Πέτρο μου. Διότι εφόσον δεν είσαστε ούτε παντρεμένοι ούτε αραβωνιασμένοι, αυτή μόνο την φράση μπορώ να χρησιμοποιώ. Κατάλαβες, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μα στις μέρες μας. Στις μέρες σας δεν μπορώ να τα ακούω αυτά, Πέτρο μου. Ζούμε στον ίδιο αιώνα. Ναι, αλλά εμείς δεν κοιμόμασταν με τη Μέρη. Δεν κοιμόσασταν. Αυτό είναι. Αυτό είναι που με ανησυχεί, που δεν κοιμόσασταν. Κάτσε ρε Κικίτσα, γιατί με μπέρδεψες. Κάτσε, με μπέρδεψες. Τι θες τελικά, να κοιμόμαστε ή να μην κοιμόμαστε με τη Μέρη? Βρε παιδί μου, όταν ένα ερωτευμένο ζευγάρι βρίσκεται πάνω σε ένα κρεβάτι και δεν κοιμάται, κάνει άλλα πράγματα. Εσύ το είπες. Ναι, το αλλά είπες, δεν ήμασταν σε κρεβάτι. Σε καναπέ ήμασταν. Σε καναπέ. Χειρότερα τα πράγματα. Κάτσε, φαντάσου. Πιο κοντά είναι ο καναπές από το δωμάτιο του Λεωνίδα. Μας άκουγε, τι άκουσε. Τίποτα δεν άκουσε, σου εξηγώ. Μιλούσαμε, δεν άκουσε τίποτα το παιδί. Και θα σας το πιστέψω τώρα. Τέλος πάντων, άστα τώρα αυτά. Πες μου, εσύ τι έπαθες, γιατί λιποθύμησες, τι είπε ο γιατρός? Ναι, αλλά που ενδιαφέρεσαι. Θες να αλλάξεις κουβέντα. Ωραία. Εντάξει, τι θες να πούμε? Ότι θα παντρευτώ τη Μέρη. Θα την παντρευτώ. Να τη ζητάς επίσημα, δηλαδή τώρα. Να μην πάω να βάλω κάτι άλλο, να βάλω ένα σακάκι για να πουκάμισο. Να πάρω λουλούδια. Να πάρω σοκολατάκι. Όχι, κατοχυρώθηκε. Κάτσε. Γαμπρούλη μου. Τι θες να πιούμε έτσι για να το γιορτάσουμε? Μήπως πρέπει να ρωτήσουμε και τη Μέρη? Όχι, δεν χρειάζεται. Τώρα τι κατάλαβες που ανησύχησες και τη Μαριλένα? Άμα ο γιατρός. Πού εξαφανίστηκε ο γιατρός? Δεν εξαφανίστηκε, ρε παιδιά. Είπε η νοσοκόμα ότι έχει πάει σε κάποιο ραντεβού και ότι θα γύρισε αργότερα. Ναι, αλλά δεν ήταν να έρθει εδώ ο γιατρός, κορίτσια. Έχω αρχίσει να φοβάμαι να τριχιάζω. Τώρα που το σκέφτομαι, εξαφανίζονται συνέχεια διάφορα πράγματα από το σπίτι, ε? Σε όλα τα σπίτια εξαφανίζονται πράγματα. Ναι, αλλά ξαναεμφανίζονται, δεν ξαναεμφανίζονται. Μέρη, τι έχει εξαφανιστεί από εδώ? Καταρχάς οι κάλτσες του Λεωνίδα. Εσύ δεν μου λες ότι αγοράζει συνέχεια κάλτσες του Λεωνίδα γιατί χάνονται? Θα τις παίρνει ο αέρας. Σιγά μωρέ, Μέρη. Τι αέρας μπορεί να φυσάει μέσα στο σπίτι? Και τι? Έρχεται το χταπόδι που λέει ο Νάσος και παίρνει μία-μία τις κάλτσες και τις φοράει. Άμα το καλοσκεφτείς. 8 πόδια έχουνε. Ας σοβαρευτούμε. Κορίτσια, φοβάμαι. Τώρα που κοιτάζω προς τα εκεί, προς τον Πολάκη, βλέπω μία λάμψη. Κάτι σαφώς δεν το βλέπετε εσείς. Πού βρε, παιδί μου? Να. Πολάκη. Εκεί. Στον Πολάκη. Κεντράρισε και συγκεντρώσου. Ναι. Κλάμα κοιτάξεις ένα σημείο συνέχεια, θα κάνουν πουλάκια τα μάτια σας. Είναι 5-10, περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απάνω. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά. Μανου...